Αν όλα πάνε σύμφωνα με το πρόγραμμα, σήμερα θα κάνουμε τις τρεις σπηλιές που απομένουν για να πάρουμε τα τρία τελευταία artifact και προς το τέλος του σημερινού επεισοδίου θα πάμε να πολεμήσουμε με τον Δράκο. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο Ark Survival Ascended στο The Island. Θα χρειαστούμε το Ράνιο Νάθα για να μας πάει μέχρι την πρώτη σπηλιά και θέλω να σας δείξω κάτι που έγινε σε ένα πρόσφατο update. Πλέον μπορούν τα ζώα να κρατήσουν το καπέλο όταν το βάζεις μέσα σε cryopod. Δεν γινόταν αυτό παλιά, το βάζεις σε cryopod και έμενε το καπέλο σε σακουλάκι κάτω και τώρα πλέον βλέπετε ότι μόνο το κρέας μένει, όλα δουλεύουν κανονικά. Λοιπόν, έλα εδώ, πάρε το κρεατάκι σου, έλα στον νόμο μου για να μπορέσουμε να πάρουμε δύο artifacts και νομίζω είμαστε κομπλέ. Και κάπως με χαλάει που δεν είναι σε μία γραμμή τα ρούχα. Ωραία, το φτιάξα περίπου. Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε από τη θαλάσσια σπηλιά. Θα πάμε με το hot dog. Hot dog είναι ο καινούριος μας ο βασιλόσαυρος. Οπότε ανεβαίνουμε εδώ πέρα και ξεκινάμε πηγαίνοντας προς την... γιατί άνοιξε προς τα μέσα. Α, ναι, προς τα μέσα ανοίγει αυτή. Ξεκινάμε προς την πρώτη σπηλιά, η οποία είναι εκεί που λέει Cave Cunning. Οι άλλες δύο που έχουμε είναι Cave Strong και Cave Skylord, αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από αυτή που είναι πιο μακριά και να τελειώνουμε με τα θαλάσσια και μετά θα πάμε στις άλλες δύο. Λοιπόν, για να δούμε αν έχω βάλει σωστά το σημάδι για τη σπηλιά. Είναι στον αέρα ψηλά, δεν το έχω βάλει πολύ καλά, αλλά φαντάζομαι να το. Άμα έρθουμε εδώ στην ευθεία λίγο κάτω, έχει πάρα πολλά φωτάκια και εδώ είναι η είσοδος της σπηλιάς, η οποία είναι ίσως από τις πιο δύσκολες σπηλιάς του παιχνιδιού. Ίσως είναι η δεύτερη πιο δύσκολη, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολύ δύσκολη σπηλιά, αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δεν είμαι σίγουρος αν βλέπω που πηγαίνω. Είναι λίγο οι χρωματισμοί περίεργοι, αλλά ίσως μόλις μπούμε λίγο πιο μέσα να ψηλοφτιάξουνε τα χρώματα. Ελπίζω να βλέπουμε λίγο πιο καλά. Εδώ πέρα θέλει πάρα πολύ προσοχή γιατί έχει άπειρα ζώα, πάρα πολλά. Και εντάξει, έχουμε καλό βασιλόσαυρο. 5.000 health δεν το λες και πάρα πολύ καλό. Δεν θα έπρεπε να έχει λίγο καλύτερα στατιστικά αυτός? Όχι, έτσι ήτανε. Έτσι ήτανε, δεν πειράζει. Θα μας έρθουν τώρα πολλά πράγματα και θέλει προσοχή. Ίσως θα έπρεπε να είχα μαζί μου 2-3 βασιλόσαυρους ακόμα. Αν χάσει πολύ health. Α, κρέας δεν πήρα για heal. Γιατί το ψάρι δεν κάνει για heal. Την προηγούμενη φορά που δεν χρειάστηκε είχα πάρει πάρα πολύ. Τώρα δεν πήρα, το ξέχασα. Δεν πειράζει, θα μπούμε έτσι. Κι άλλος. Ωραία. Θα την πάμε ψιλοσιγά τη σπηλιά. Ψιλοσιγά σιγά για να μην μας έρθουν πάρα πολλά ζώα μαζεμένα. Τέλεια, πάει κι αυτός. Πάμε λίγο ακόμα. Τι είναι αυτό μπροστά? Είναι Dankleosteus. Έχουμε περιθώριο να περάσουμε από πάνω, να περάσουμε από κάτω καλύτερα. Ωραία. Απλά δεν θέλω να κάνω trigger πολλά πράγματα. Ωραία. Είναι λίγο σκοτεινά εδώ. Τώρα ίσως κακώς δεν σταματά να πολεμήσω αυτά που με κυνηγάνε. Είναι λίγο σκοτεινά. Είναι λίγο σκοτεινά. Ωραία. Θα τελειώσουμε αυτά που σκοτώνουμε τώρα. Και μετά ίσως βάλω λίγο γκάμα. Να βλέπετε κι εσείς λίγο καλύτερα. Πάρα πολλά ηλεκτροφόρους και σε αυτή τη σπηλιά αλλά και στην προηγούμενη. Μεγκαλόντων level 40, level 100, καλά είναι. Ναι, άρχισα να χάνω health τώρα γιατί με περικυκλώσανε πάρα πολλά ψάρια μαζί. Μεγκαλόντων κυρίως. Okay, άρχισαν τα δύσκολα, αλλά ελπίζω να τα καταφέρουμε. Έχουμε τρεις σπηλιές, οπότε πρέπει να κάνουμε και λίγο γρήγορα για να προλάβουμε τις τρεις σπηλιές μέσα σε ένα επεισόδιο. Τρεις σπηλιές και έναν δράκο, μην ξεχνόμαστε. Και πρέπει να τα προλάβουμε όλα σήμερα. Λίγο έμεινε. Έλα μπροστά μου. Μπράβο. Ωραία. Άλλες δύο. Άλλη μία. Όχι, τώρα άλλη μία. Τέλος. Φάτο κιόλας. Και τώρα μπορώ να κάνω... Τι έγραψα?
Bro, μπορώ να κάνω λίγο heal. Θα μου πάρει κάμποση ώρα, αλλά θέλω να ανεβάσω λίγο το health. Λοιπόν, 40.000 health νομίζω καλά είναι. Δεν κάνω άλλο heal. Πάμε να δούμε τώρα. Ναι, έχω από προσανατολιστή. Λοιπόν, γάμα 4. Δεν πειράζει που είναι λίγο... Πού βρέθηκες εσύ, καλέ? Έλα εδώ. Έλα εδώ, μη μου αυτός στο health μου πάλι, μόλις έκανα heal. Πού πήγε? Καλά, δεν μου πολύ νοιάζει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα πού είναι ο δρόμος για να πάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Λοιπόν, πάμε από εδώ λευθεία. Και κάπου έχει μια τρούπα που τροπώνουμε κάτω. Η οποία τρούπα είναι πίσω από μια κολόνα, από αυτήν. Ναι, ίσως είναι πολύ φωτεινά όλα και δεν βλέπουμε πολύ καλά. Έχει εδώ τρύπα. Αχ, δεν βλέπω. Τα παράκανα φωτεινά όλα. Μισό λεπτάκι. Ρε, πόσο σπαστικά είναι αυτά. Πόσο σπαστικά είναι αυτά. Σε νερφάρουνε και μετά έρχονται τα μεγαλόδων και σε αυτόνουνε. Ωραία. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Ωραία. Πρέπει να βρούμε την τρύπα. Είναι νομίζω κοντά σε ένα τέτοιο πίλαρ. Ελπίζω να είναι σε αυτό. Ωραία, εδώ είναι η τρύπα. Τη βρήκαμε σχετικά εύκολα. Θέλω να μειώσω τον γκάμα, αλλά εδώ θα είναι τώρα ακόμα πιο σκοτεινά. Οπότε τα αφήνω για την ώρα και βλέπουμε. Θα βάλουμε λίγο first person camera γιατί εδώ είναι πολύ στενά χώρα. Το artifact είναι εδώ κοντά. Είναι πολύ εύκολο. Πολύ μικρή σπηλιά σχετικά. Απλά είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί έχει πάρα πολλά ζώα. Εδώ τι είναι αυτό. Έλα λίγο να μου φέξει το δρόμο γιατί δεν βλέπω. Μπράβο. Αντέχει πολύ ξύλο, ε. Μπράβο. Έφυγες. Τέλεια. Λοιπόν, γκάμα 3. Μήπως είναι λίγο καλύτερα. Το σκούμπα μου κοντεύει να αυτόσει. Λοιπόν, θα βάλω εγώ από τώρα το άλλο. Δεν πειράζει. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν θα μπω άλλο. Κάτσω εδώ. Έρχονται και από πιο μέσα. Έρχονται γενικότερα. Αλλά έχουμε αρκετό health για να κάτσουμε να τα πολεμήσουμε όλα. Ναι, τι είχα πει στην αρχή, ότι έχω 5.000 health. 50.000 health έχει ο βασιλόσαυρος. Αν είχαμε 5.000 δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είχαμε πεθάνει από την είσοδο. Ωραία, φάγαμε ένα μεγαλόντον. Έχει ένα 2.90 εδώ που θα ήθελα να το ξεπαστρέψω. Κοιτάξτε εδώ τώρα που σας λέει boost το τέτοιο, λέει διάφορα boost το spyglass. Έχουν και mate boost και pack boost. Οπότε κάνουν, όταν είναι πολλά μαζί, κάνουν πολύ damage. Εσύ τώρα που πας, πού νομίζεις ότι πας? Έφαγε μία και τρέχει να φύγει. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είναι το artifact. Έχουμε φτάσει ήδη. Απλά πρέπει λίγο να ξεφορτωθούμε διάφορα πραγματάκια. Έχουν μειώσει σαφώς πάρα πολύ τα κνιντέρια. Και στη σπηλιά εδώ, αλλά και γενικώς σε όλο το χάρτη. Τα κνιντέρια είναι πολύ μειωμένα. Βλέπω έναν τέτοιο να κάτω. Ο οποίος δεν ασχολείται νομίζω μαζί μου. Ωραία. Εγώ τώρα μπορώ να κατέβω, ας πούμε. Όχι. Γιατί όχι? Περίμενε λίγο. Ωραία, το φαγά. Αυτά είναι passive tame. Είναι passive tame. Στα passive tame δουλεύει το bug repellent. Ωραία. Και καλά έφαγα εγώ ένα για να μην με δούνε τώρα που θα κατέβουμε τα πόδια μου. Ωραία. Το πήρα το δικό μου, του τέτοιου μου, του σοδούλη. Πάρτο. Και θα πάρω και το δικό μου εγώ. Πάω λίγο πιο μπροστά πίσω, να του δώσω λίγο χώρο για να κάνει respawn και επιστρέφω να πάρω και το δεύτερο. Να το, μόλις βγήκε. Πάμε να το πάρουμε και αυτό. Και μετά είμαστε έτοιμοι για να φύγουμε. Μπορώ εγώ να κατέβω? Όχι, δεν μπορώ να κατέβω, έχει πειράχας. Τώρα νομίζω μπορώ να κατέβω.
Το Dunkleosteus κάτω νομίζω δεν θα με απασχολήσει. Αν δεν πάμε πολύ κοντά, δεν μας βλέπει. Θα πω απόσταση. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μοιοπία κι αυτός. Λοιπόν, πάμε στην τρούπα. Να τρουπώσουμε. Και κάπου πάμε λίγο προς τα πάνω. Παλιά νομίζω έχει ένα Explorer Node κάπου εδώ. Δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα. Λοιπόν, ανεβαίνουμε εδώ. Κάπου επάνω. Πολύ ωραία. Και νομίζω λευθεία περίπου είναι η έξοδος. Ή μπορεί να είναι και από εδώ. Θα σας γελάσω και δεν το θέλω. Θαϊλακόλιο. Αν δεν τέλειωνε η σειρά σε δύο επεισόδια, σίγουρα θα έπαιρνα το σάντλ του Θαϊλακόλιο και θα έκανα τέμι Θαϊλακόλιο να κάνουμε βόλτες. Αλλά επειδή σε δύο επεισόδια τελειώνει η σειρά, δεν έχει νόημα, γιατί ξέρω ότι δεν θα κάνουμε τέμι Θαϊλακόλιο. Οπότε τσάμπα θα πάει. Εγώ τώρα πηγαίνω σωστά ή έχω έρθει λάθος? Γιατί δεν το θυμάμαι αυτό το σημείο. Κάτι μου λέει ότι πάω λάθος ή απλά πριν μπήκα από χαμηλά. Όχι, πάω λάθος. Πάω λάθος. Πήρα τον κακό το δρόμο. Ναι, εδώ έχει πάνω με νυχτερίδες και αράχνης γλυκιά μου. Και δεν θυμάμαι αν έχει δωράκια. Ίσως έχει κανένα δυο, ίσως όχι. Ναι, δεν είναι αυτός ο δρόμος που θέλω να πάρω. Αλλά θα το βρούμε. Έχουμε και το σημάδι εκεί με την είσοδο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήγα προς το σημάδι και πήγα όπου ήθελα αλλού. Αλλά θα το βρούμε. Δεν βλέπω τίποτα. Είναι πολύ σκοτεινά και αυτά εδώ φέγγουν πολύ δυνατά και σαν να με τυφλώνουν και χάνω την όρασή μου. Κάπως έτσι νιώθω. Ωραία. Τώρα πηγαίνω καλά. Κανείς δεν ξέρει. Θα το βρούμε. Δεν είναι κάτι δύσκολο. Μάλλον. Απλά δεν πολύ βλέπω. Έχει εδώ δρόμο. Δεν θυμάμαι να ήρθα από κάποιο τόσο στενό πέρασμα. Οπότε μάλλον από εδώ πρέπει να πάω και να στρίψω μετά λίγο δεξιά. Αφήστε με ήσυχο. Δεν σταματάω πουθενά και για τίποτα. Απλά τρέχω ευθεία και ψάχνω να βρω την έξοδο. Ναι, τη θυμάμαι αυτή τη γεφυρούλα που περάσαμε. Και σε πάει τώρα ο δρόμος όλο του γρου ευθεία προς την έξοδο. Δεν θα είναι δύσκολο. Αρκεί να μην μπερδευτώ πάλι. Γιατί δεν βλέπω τίποτα. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Οπ, να το φορτώνει εδώ λίγο τον έξω κόσμο. Ωραία. Λοιπόν, αυτή ήταν η σπηλιά του Artifact of the Cunning. Σχετικά εύκολη όσον αφορά τη διαδρομή, αλλά δύσκολη όσον αφορά το πόσο πολλούς καρχαρίες έχει και πολύ μεγάλα levels. Αλλά αν έχεις ένα καλό ζωάκι με 50.000 health όπως εγώ, βγαίνει. Δεν είναι πολύ δύσκολη. Μια ακτίνα, δεν ξέρω, είναι πολύ ψηλά, δεν έχει πέσει. Λοιπόν, εδώ είναι η επόμενη σπηλιά. Η Skylord. Οπα. Έχουμε κάτι κάρνους εδώ πάνω. Μισό λεπτάκι. Δεν ξέρω τι να κάρνω. Θα τους σκοτώσουμε. Ελάτε. Πώς θα μπορούσα να τους ρίξω από κάτω που παίζει να πέσουν και από μόνοι τους ούτως ή άλλως. Αλλά μην κάνουν κανένα pathfind και βρουν το δρόμο και έρθουν. Ούτως ή άλλως μικρά level ήταν. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε κάπου εδώ έξω ένα κρεβάτι με τα απολύτως απαραίτητα. Πολύ ωραία. Πέσε κι εσύ. Αυτό δεν πέφτει. Α, αυτό το δέντρο δεν πέφτει, είναι μαγικό. Νόμιζα ότι το είχα ρίξει. Λοιπόν, κατεβαίνουμε. Βάζουμε κρεβάτι. Αν... Α, όντως το είχα ρίξει. Πόση ώρα πέφτει ένα τέτοιο. Ωραία. Τι λέει? Έχει χτίσει κάποιος άλλος παίκτης. Ωραία. Εδώ είμαστε κομπλέ. Εδώ είμαστε κομπλέ. Ακριβώς έξω από τη σπηλιά. Τέλεια. Φέρει και ένα κρεβάτι. Τέλεια. Και ακούω νυχτερίδες ήδη. Έχω bug repellent όμως. Έχω πάρει μια ντουλάπα για να βάλουμε μέσα στην ντουλάπα μερικά πράγματα που δεν θα τα χρειαστούμε μέσα στη σπηλιά. Ώστε αν κάτι γίνει και τα χάσουμε να μην έχουμε πολλά πράγματα να χάσουμε. Δεν νομίζω ότι θέλω τώρα κάτι από αυτά.
Τι ήθελα να πω, σε κάτι live stream που, μια σειρά live που είχα κάνει σε αυτήν εδώ τη σπηλιά, είχα πεθάνει αρκετές φορές, είχα χάσει πάρα πολλά πράγματα και γενικά δεν είχα περάσει καθόλου ωραία. Βάλτα όλα και θα πάρουμε αυτό, αυτό, αυτό. Τέλος πάντων, δεν τσουγκουνευτούμε να κάνουμε την τώρα. Θα πάρω λίγα τέτοια. Ωραία. Δεν χωράνε ζώα σε αυτή τη σπηλιά. Με τα πόδια θα μπούμε αναγκαστικά. Δεν θα... τέτοιο. Δεν νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα ορατότητας. Τέτοιο δεν θέλουμε. Ούτε αυτό. Φέρτε αυτό μήπως χρειαστώ κανένα grapple. Έχει μέσα του άμμο. Βγάλει την αμμουδιά. Βάλε αυτό. Ωραία. Μπόλα, τι θα πιάσουμε, τις νυχτερίδες. Και αυτά μάλλον δεν χρειάζονται. Αυτό δεν ξέρω. Ρούχα, ό,τι έχει κανείς καλό είναι. Αν πεθάνουμε θα χάσουμε το τζερμπόα. Και επειδή υπάρχει καλή πιθανότητα να πεθάνουμε σε αυτή τη σπηλιά, θα έλεγα να... Δηλαδή προτιμώ εγώ να μπω με τα πόδια μου δύο φορές αν χρειαστεί, παρά να κινδυνέψει το τζερμπόα μας. Γιατί το είπα τζερμπόα, σε 2-3 μέρες θα έχουμε και τζερμπόα, μην ανησυχείτε, είναι σε άλλο χάρτη, θα πάμε και από εκεί, αλλά για την ώρα είμαστε εδώ που είμαστε. Λοιπόν, βάλε αυτό στο 3 και φάει ένα τέτοιο και shotgun έχουμε έτοιμο, πάρα πολύ ωραία, όπλησέ το αυτό, πανέμορφα, και ξέρεις τι, φέρε αυτό στο 2 και αυτό στο εδώ. Και πάμε. Λοιπόν. Α, θα μπορούσα να βάλω attachment με φακό στο shotgun. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τα πόδια μας τι κάνουνε. Ωραία. Ξέρω ότι μπαίνοντας, όχι εδώ. Μπαίνοντας εδώ κάνουμε δεξιά. Εδώ. Για να δούμε. Άκουσα κάτι. Βλέπω δωράκι. Για να δούμε τι έχει. Crossbow. Πολύ ωραίο crossbow. Το οποίο θα το πάρω. Ου, 4.95. Τι λες τώρα. Λοιπόν, νομίζω από εδώ παίρνουμε. Δεν ξέρω, να πω μια τρέχοντας. Θα μου την πέσουν όλα, θα πεθάνω, δεν θα προλάβω να κάνω τίποτα. Δεν έχω πάρει extra armor. Θα ανάψω και το spyglass. Μήπως μου δείξει κάτι που δεν το βλέπω εγώ. Εδώ αρθρόπλευρα έχει, δεν θυμάμαι, δεν πρέπει. Νομίζω μόνο νυχτερίδες και αράχνης γλυκιά μου έχει. Δεν είμαι σίγουρος για το δρόμο. Ωραία. Α, δεν πήρα lesser anti τότε. Όμενα, όχι, 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 όχι. Πεθανά. Δεν πέθανε ακόμα, γιατί. Δεν βλέπω. Πού είστε. Με τι παλεύω. Ωραία. Εγώ. Έχω τόρπορ. Όχι, αυτό το έχω ήδη. Ωραία. Reload τώρα που έχει μπαγκάρει εκείνη. Δεν ήταν πολύ... Δεν ήταν πολύ καλό. Ωραία. Δεν ξέρω γιατί... Ψόφαντε. Μισό λεπτάκι, άδειασα ένα γεμιστήρα πάνω του και δεν κατάλαβα τίποτα. Τέλεια, ωραία, λοιπόν. Λοιπόν, έχω κάτι. Δεν θέλω πράγματα να έρχονται πάνω μου. Δεν θέλω. Φύγετε. Φύγετε. Ωραία, έχω ήδη χαθεί. Έχω ήδη χαθεί. Χρήστο, έπρεπε να έχεις βάλει ταπέλες. Να λες αριστερά artifact, δεξιά έξοδος, πίσω χάνεσαι. Για να ξέρουμε. Λοιπόν, μισό. Μισό. Το ξέρω ότι πάω μπροστά πίσω. Το ξέρω ότι πάω μπροστά πίσω. Θέλω να βρω την έξοδο για να βρω μετά την είσοδο. Όχι, 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 όχι. Από εδώ είναι παγίδα. Από εδώ είναι παγίδα, μισό λεπτό. Θέλω να βρω την έξοδο για να βρω μετά την είσοδο. Έτσι το πάω εγώ. Εδώ.
Εδώ είναι η έξοδος. Έτσι. Εδώ είναι το έξω. Ωραία. Λοιπόν. Απλά εγώ ξέρω ένα δρόμο. Ξέρω να μπαίνω έτσι. Να κάνω δεξιά. Δεξιά. Εδώ δεν θυμάμαι καλά αν θέλει δεξιά ή όχι. Θα πάω και βλέπουμε. Ωραία. Μέχρι εδώ φτάσαμε και πριν. Όχι, δεν ήθελε. Πάμε από εδώ. Ωραία. Όλη ευθεία λογικά δεν είναι το artifact. Δεν βλέπω καλά. Φοβάμαι να έχει κανένα γκρεμό κάτω και δεν τον δω. Ωραία. Ακούω πάρα πολλά ζώα γύρω γύρω. Νευριασμένα. Πάω σωστά. Μοιάζει ο δρόμος. Κάπου εδώ πρέπει να είναι το artifact. Ωραία, το βρήκαμε. Το βρήκαμε. Πόρτα βλέπω εδώ, τι έχουν κάνει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορώ να ξαπλώσω και να το φτάσω χωρίς να κατέβω. Αλλά ακόμα και αν κατέβω, με ένα grapple ξανανεβαίνω, δεν είναι κάτι. Ωραία. Γλιτώνουμε όλα τα jumps από εδώ, γλιτώνουμε πολύ κύκλο από τη σπηλιά. Και γενικά είναι μια πολύ εύκολη διαδρομή. Απλά είναι πολύ στενά περάσματα και πας μόνο με τα πόδια. Να, μισό λεπτό από εδώ. Τέλεια. Ακούω μουσικές, ακούω πράγματα, αλλά είναι κάνουν spawn έξω από τον τοίχο τα περισσότερα. Και αυτό. Ωραία. Το ερώτημα τώρα είναι το εξής. Μισό λεπτάκι, γιατί πήρα λάθος... να το. Είναι πολύ σκοτεινά αυτό και δεν φαίνεται. Λοιπόν, το ερώτημα είναι το εξής. Εγώ τώρα να ξαναμπω, να πάρω και ένα δεύτερο. Νομίζω δεν θα χρειαστεί. Γιατί θα κάνουμε τα boss μόνο στον γκάμα τα κάνουμε. Οπότε, ναι. Άλλωστε, πανεύκολο ήταν. Ό,τι ώρα θέλω ξαναμπαίνω. Έχω καλύτερα γάντια. Λοιπόν, φέρτα. 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 Πάγωσε το foundation. Και πάμε στην δύσκολη σπηλιά. Αυτά ήταν πολύ εύκολα για μας. Ρίξε και το σοδούλι γιατί θα κάνει πολύ κρύο εδώ. Ουοπ. Και με προστατεύει από το κρύο. Ωραία. Και φέρε και το πετούμενο τούτο. Skyfall. Ωραία. Είδες, δεν κρυώνω καθόλου τώρα. Παίρνουμε και αυτό. Ανεβαίνουμε λέω. Τέλεια. Και πάει αυτή η σπηλιά. Σβήστηνα. Και έχει μείνει άλλη μία τελευταία σπηλιά, η Cave Strong. Φτάσαμε, ήταν πάρα πολύ κοντά, εκεί που ήμασταν. Οπ. Για να δούμε τώρα εδώ, τι θα δούμε. Μπορώ να κατέβω. Νομίζω είμαστε καλά. Λοιπόν, το βάζουμε σε μπάλα και μπαίνουμε μέσα στη σπηλιά. Οπ. Πάρα πολύ ωραία. Βλέπω εδώ foundations. Να δω αν θα μου έχουν αφήσει κάποιο κενό να βάλω και εγώ ένα foundation εδώ μέσα. Δεν με νοιάζει να το βάλω έξω, δεν και καλά. Και εδώ μέσα καλά θα είναι. Οπ, για να δούμε. Έχει και εδώ foundation. Έχει και άλλα εδώ πολλά. Για πάμε λίγο ακόμη πιο μέσα. Δεν έχουν αφήσει καθόλου κενό για foundation. Όχι, 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 όχι. Δεν θέλω. Με κυνηγάει. Δεν θέλω να κοιτάξω πίσω. Μισό λεπτό. Βγήκαμε. Πού είναι. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Λοιπόν, περίμενα. Με είδε ένας λύκος. Και... ...180 είναι θέμα. Δεν έρχεται. Έχω να τρίχιας όλα καιρός. Πιου. Ωραία. Μισό λεπτάκι. Γιατί τελικά, παρόλο που έλεγα τι να τα κάνω, αυτά χρειάζονται. Τα μπόλα. Για να δούμε... Δεν έχουν αφήσει τίποτα, παιδιά. Δεν έχουν αφήσει και για μας τίποτα. Τίποτα απολύτως. Βλέπετε τώρα το πρόβλημα, έτσι.
Μην τυχόν και εδώ σε επόμενο σερβερ να αφήνετε foundations. Υπάρχει εντολή που κάνει destroy όλα τα structures μια tribe και είναι πολύ πιο εύκολο για μένα από το να κάθομαι να πηγαίνω από σπηλιά σε σπηλιά. Κάνω ένα destroy all structures από αυτή την tribe και φεύγουν μαζί με τις βάσεις τους. Φεύγουν και όλα τα foundations σε όλες τις σπηλιές. Είναι μια εντολή και καθάρισα. Από το να κάθομαι να κυνηγάω είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, από τον επόμενο σερβερ. Τώρα δεν έχει μείνει τίποτα εδώ, τσάμπακο όπως θα είναι. Δεν έχει. Το πιο κοντινό σημείο λέει είναι το σπίτι μου. Να πάω εκεί να το βάλω. Λοιπόν, βάλε εδώ, μες στην άγρια δύση. Τέλεια. Αχ, για πάμε να δούμε. Τώρα θα πάω εγώ μαζί με όλα μου τα υπάρχοντα. Ίσως θα ήταν καλή ιδέα να βάλω την ντουλάπα μιας και την έχω. Πού να τη βάλω όμως, θα τη βάλω από εδώ. Εδώ περίπου. Και βάλε μέσα κανά. Λοιπόν, θα βάλουμε μισό λεπτό να βάλω ό,τι δεν χρειάζομαι. Νομίζω κάπως έτσι καλά είμαι. Τρεις στεγόσαυρους θα έχω μαζί μου. Και έχω αφήσει και λίγα sweet vegetable πίσω. Μήπως χρειαστεί να κάνουμε κάποια δεύτερη προσπάθεια. Για πάμε να δούμε. Λοιπόν. Ναι. Ένα τεράστιο κουτί από πέτρες. Ωραία. Έριξα εγώ κάτι πέτρες, αλλά νομίζω δεν ήταν τόσο τεράστιο το κουτί που έριξα. Για κάτσε, άμα το πάρω και το ξαναρίξω, θα είναι πάλι τόσο πολύ... Όχι, τώρα μίκρινε. Τι φας. Δεν ξέρω, παιδιά, μην με ρωτάτε. Πού βρέθηκες εσύ εδώ. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Δεν έχω εγώ κάτι να πάρω να φάω για να μην με βλέπουνε, οπότε θα μπω έτσι, φανερός. Απλά να έχουμε το νου μας, να ρίξουμε... Θα το ρίξω νωρίτερα από εκεί που πρέπει και ας μην χωράει. Απλά να είμαι σίγουρος. Ωραία. Δεν έχω φέρει σάντλ! Δεν έχω φέρει σάντλ! Δεν έχω φέρει σάντλ! Πες μέσα, πες μέσα, πάμε σπίτι. Δεν έχω... ξέχασα. Όπως το γέννησα, γεννήθηκε. Δεν είναι το έφερα. Μισό λεπτό, BRB. Α, έλα, κοντά ήμασταν, μωρέ. Γρήγορα έφτασα. Θα φτιάξω και ένα mind wipe για να το κραφτάρουμε με καλό crafting skill. Δεν τα χρησιμοποιήσω έτσι όμως. Θα τα κραφτάρω εγώ πάνω μου έτσι, βασικά το ένα, γιατί δεν κρατάει πάρα πολύ αυτό. Κρατάει 5 ώρες, ενώ αυτό εδώ κρατάει 5 ώρες. Α, το ίδιο. Okay, οπότε μπορώ να τα κάνω όλα έτσι. Να μην κρατήσω κανένα τέτοιο. Δεν έχει και μεγάλο νόημα γιατί αυτά τα κάνουμε πάνω μας πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, κλείστο. Φύλαξε εδώ στο ψυγείο τα υπόλοιπα. Φάτω αυτό το ένα. Αυτά μπορεί να χρειαστούν στη σπηλιά. Αυτά βάλτα στη θέση τους. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τώρα τι saddles έχουμε. Στέγκο. Λοιπόν, 151. Και... πάμε να δούμε αν έχουμε τα υλικά που χρειάζεται. Λοιπόν, τρώμε ένα τέτοιο. Και τι κάνει αυτό? Αυτό είναι mod που μας αφαιρεί όλα τα levels και δίνει όλους τους πόντους στο crafting skill. Και έτσι μπορούμε να κραφτάρουμε κάτι με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Για να δούμε πόσο πάρα πολύ καλή θα είναι αυτή η ποιότητα. Από 151... θα μας το βγάλει 199 με 38% bonus. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό. Θα κάνω ένα δεύτερο να το έχω έξω στο κουτί. Αν τύχει και ψοφήσουμε, να μπορέσουμε να πάρουμε ένα δεύτερο στέγκο και να μπούμε στη σπηλιά. Πολύ ωραίο. Ωραία, θα κάνω λίγη τσιγκουνιά, δεν θα κραφτάρω τρίτο. Δεν μπορώ να το σηκώσω γιατί δεν έχω βάρος. Ωραία. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το potion από εδώ. Δεν απενεργοποιείται, μήπως πρέπει να το κάνω κλικ. Α, θέλει κλικ, θέλει κλικ. Δεν αρκεί να αφήσω το mouse. Λοιπόν, αυτά τα δύο. Και ας το τέτοιο blueprint μέσα. Πάμε κατευθείαν στη σπηλιά, βράδιασε. Πολύ ωραία. Και θα ήθελα να αφήσω εδώ
Πού είναι αυτό, το 199, να πάρω μαζί μου αυτό. Έχω και τρεις στεγόσαυρους. Για μισό λεπτάκι, θέλω να βάλω εδώ το σάντλ. Τέλεια. Έχω ήδη δώσει λίγα level στο health για να μπορέσει να κάνει regen. 6 level μόνο, το πήγα 10.000 στο health. Για να το πάω 20.000 ή 21.000 που θα έπρεπε να ήταν κανονικά, θα έπρεπε να ξοδέψω καμιά τριανταριά πόντους ακόμα περίπου, και δεν ήθελα. Ήθελα να τα δώσω στο melee damage για να σκοτώνουμε τα ζωάκια λίγο πιο γρήγορα. Αν και μπορούμε να χρησιμοποιούμε και το shotgun πάνω από το στεγόσαυρο, αλλά ok. Εδώ, για να μην μπερδευόμαστε, το βάζουμε σε μπάλα και μπαίνουμε μέσα στη σπηλιά. Λοιπόν, έλα εδώ εσύ. Μπες εδώ. Κομπλέ. Να αφήσουμε το ράνιο έξω, λέτε, έτσι, να μην το πάρουμε μαζί μας μέσα στη σπηλιά. Να το αφήσουμε εδώ μέσα. Και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό εδώ. Ωραία. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Από θερμοκρασία είμαι καλά. Έχω το ότερο στον ώμο που με κρατάει ζεστό. Για να δούμε. Λογικά δεν θα έχουμε πρόβλημα. Κανένα, με κανένα πρόβλημα. Το παν είναι να μπορέσουμε να ρίξουμε το τέτοιο σε ένα σημείο που να βολεύει. Ωραία. Αν το ρίξω εδώ, πιστεύω μπορώ να πάρω εκείνη τη στροφή. Έτσι. Για να δοκιμάσω. Ανέβηκα. Ωραία. Ναι, κομπλέ. Μια χαρά. Μπήκαμε. Είμαστε μέσα στη σπηλιά. Μέσα για μέσα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Περίμενε. Πάρε τα πράγματα. Ωραία. 2.17. Και κάνει και λίγο knockback. Όχι πάρα πολύ. Το ερώτημα είναι, κάνω 2.17 έτσι. Με αυτό εδώ κάνω νομίζω 2.000. Αν τα είχαμε τρεις καλά. Ναι, θα φάμε πολύ ξύλο. Είναι αναμενόμενο το ότι θα φάμε πολύ ξύλο. Ωραία. Δεν ψοφάει με τίποτα. Εντάξει είμαστε. Δεν είμαστε εντάξει. Δεν την πέτυχα. Μιέται λίγο στέγκο. Ωραία. Πάρε άλλη μία. Έλα. Μη με βαράει. Πάρε άλλη μία. Τέλεια. Και άλλη έρχεται. Τρώει και κάνει heal. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ωραία. 147 επί 14 είναι τελικά. Όχι επί 12 που σας είχα πει. Είναι επί 14. Ρίχνει 14 σφαιρίδια, πώς τα λένε, σκάλια. Λοιπόν, τι είναι αυτό, κρεβάτι. Sleeping bag, δεν ενοχλεί. Φάγαμε μπόλικο damage, αλλά μην ανησυχείτε, μόλις πέσει λίγο ακόμα θα πάρει ένα τέτοιο και θα κάνει heal αυτόματα. Δεν θα πάω για δωράκια, παρά μόνο ότι είναι στο δρόμο μας. Δεν ξέρω αν μας συμφέρει να βαράμε την ουρά. Ω, έχει ψάρια. Φύγε από τη θάλασσα, έχει ψάρια. Φύγε από το νερό. Φύγε από το νερό. Μπορώ. Δεν μπορώ να φύγω από το νερό. Έχω πλέξει λίγο. Έχω. Έφυγα από το νερό. Ωραία. Λοιπόν, για φάτα όλα τώρα. Για φάτα. Με σπρώχνουν προς τα κάπου που δεν θα έπρεπε. Το πολύ πολύ να πέσω σε κανένα γκρεμό κάτω. Ωραία, πάμε εδώ να με στριμώξουν στη γωνία. Μην με βάλουν μέσα στον τοίχο μόνο. Πώς το βλέπετε το στεγόσαυρο? Αυτή η σπηλιά, όπως ξέρετε, έχει πουρλόβια και το στεγόσαυρος μας προστατεύει γιατί δεν μπορούν να μας ρίξουν κάτω από το ζώο μας. Επίσης δεν κοίταξα το mode, είναι hardened. Ωραία, το hardened νομίζω είναι, σημαίνει ότι τρώμε μισό damage, είναι by default έτσι φτιαγμένο, οπότε είμαστε κομπλέ. Ωραία, κανένα δυο θέλει αυτός ακόμα. Τέλεια. Στο παλιό Ark είχε ένα μπάγκο ο στεγόσαυρος που αν βάραγες πάρα πολύ γρήγορα με την ουρά του, δεν έκανε damage, έκανε το animation χωρίς να χτυπάει, και από ό,τι βλέπω δεν το έχουν φτιάξει. Μπορώ να βαράω, έχω βάλει μάκρο τώρα και βαράει τέρμα γρήγορα και κάνει damage με κάθε χτύπημα. Το έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλό αυτό. Έλα εδώ. Έλα εδώ λέω. Σκοτωσά. Δεν είμαι σίγουρος. Πάρε και μια προειδοποιητική. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Κάνουμε reload, να το έχουμε έτοιμο. Τέλεια. Τέλεια. Είμαστε καλά έτσι. Συνεχίζουμε, προχωράμε.
Έχει κάποια στενά περάσματα, αλλά χωράμε νομίζω. Όχι ου! Όχι ου! Όχι ου! Ω, και πυθίκι μαζί. Γοριλάκι. Τέλεια. Τέλεια. Ωραία. Με σπρώχνουν τουλάχιστον προς την κατεύθυνση που πρέπει να πάω. Ωραία. Πάρε και εσύ. Πριν μπουν τα κράιοποτ στο παιχνίδι, ήταν πραγματικά δύσκολη αυτή η σπηλιά, γιατί δεν μπορούσες να μπεις με ζώο, έπρεπε να μπεις με τα πόδια. Και φανταστείτε τώρα αυτή τη σπηλιά με τα πόδια, έτσι, δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι συνέχεια με γκράπλ κρεμασμένο στο ταβάνι, να έχεις άπειρες σφαίρες μαζί σου και να τα σκοτώνεις με υπομονή όλα από ψηλά. Μόνο έτσι έβγαινε. Αλλά ευτυχώς μπήκαν τα κράιοποτ και μπορούμε να ρίξουμε ζωάκι μέσα. Ακόμα δεν έχουμε πετύχει κανένα πουρλόβια. Δεν ξέρω αν είναι καλό να χρησιμοποιώ το shotgun. Ωραία. Τέλεια. Και νομίζω οι αρκούδες ουσίως μπορούν να κάνουν damage στους λυκούς. Και έχουν ψιλοφρακάρι, δεν έρχονται. Οπότε θα αφήσω την μπροστινή να με βαράει και θα σκοτώσω εγώ τους πίσω. Μάλλον. Δεν ξέρω τι βαράω. Βαράω εγώ τι βρίσκω. Τέλεια. Έχει μείνει μόνο μία. Μόνο μία λέω. Μόνο δύο βασικά. Είναι και μία δεξιά. Αλλά τώρα εδώ που με ήρθανε... Ωραία. Μη φεύγεις. Δεν μπορεί να φύγει. Τέλεια. Και άλλη μία. 2.40. Να είναι πολύ, το ξέρω. Σφαίρες έχουμε. Δεν έχουμε. Ωραία. Ας τις σφαίρες για κάτι που όντως θα χρειάζεται. Ξημέρωσε. Ας τις σφαίρες για κάτι που όντως θα χρειάζεται. Και κάνει reload και πάμε με τα... με το στέγκο να βαράμε. Εγώ τώρα έχω μπαγκάρι κάπου. Σε ένα πτώμα. Φυσικά. Για να δούμε. Θα κάνω λίγο πίσω και θα περάσω από δεξιά. Ωραία. Να τσεκάρουμε κανένα σακουλάκι. Δεν ξέρω. Κάπου πήρε ένα σακουλάκι το μάτι μου. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζουν τα σακουλάκια. Για πάμε. Από health είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχει φάει 2 vegetable cake. Ωραία. Αν όσο είναι ένα, το κρατάμε με knockback. Άμα κάνουμε και καλό timing. Κοίτα πως αργά έρχεται η αρκούδα. Κάνει pathfinding. Ωραία. Και τώρα ήρθανε πάλι όλα. Θα με σπρώχνουν, θα με πάνε πάλι πίσω. Θα μπαγκάρω πουθενά και δεν θα μπορώ να φύγω. Μια αρκούδα πάει να φύγει. Μία είναι ή δύο. Δεν είμαι σίγουρος. Μία είναι. Μην τρως πτώματα. Έκανε heal. Έκανε heal. Ωραία. Πάμε λίγο μπροστά εδώ. Πάμε λίγο. Ωραία. Δεν ξέρω που πήγε η αρκούδα. Νάτε, αριστερά έχει πέσει. Κάτσε να φάμε κι αυτή. Έλα εδώ. Μη φεύγεις. Έπρεπε να κάτσω να φτιάξω καμιά χιλιάδα shotgun τέτοια. Να έχω. Ωραία. Εδώ θα πέσει τώρα πολύ ξύλο. Εδώ θα πέσει πάρα πολύ ξύλο. Δεν ξέρω πως θα μπορούσα απλά να τα αγνοήσω όλα και να προσπαθήσω εγώ να προχωράω μπροστά. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν μου κάνουν τίποτα. Ωραία. Στο λύκο αυτό δεξιά του κάνω 672 headshot. Ωραία. Ναι, μήπως να τα αφήσω ρε παιδί μου να με γαργαλάνε από πίσω και εγώ να πηγαίνω στο δρόμο μου έτσι όπως πρέπει. Α, και με σπρώχνουν κιόλας και πάω πιο γρήγορα. Και τώρα θα μας πρόχνουν από μπροστά. Απλά είναι το θέμα ότι αν μαζευτούν πάρα πολλά, μετά όντως θα έχω πρόβλημα. Γιατί θα χάνω health πιο γρήγορα από ότι θα μπορώ να κάνω heal. Και γι' αυτό ίσως προτιμώ να κάθομαι να παλεύω. Αντί να προχωράω μπροστά. Λοιπόν, για πάμε λίγο ακόμα. Κάντε μου λίγο άκρη να περάσω από εδώ, μπράβο. Εδώ καλά πάω. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι πηγαίνω καλά. Για να δούμε το δρόμο. Καλά πάω. Καλά πάω από εδώ. Πάμε άκρη-άκρη για να μην φάμε damage. Αυτό είναι πουρλόβια. Όχι, είναι πέτρα. Όχι, είναι πέτρα. Λοιπόν. Ωραία. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Πάει από εκεί, κάνει το κυκλάκι και κατεβαίνει από εδώ. Πάμε να κατέβουμε εμείς κατευθείαν από εδώ. Πολύ όμορφα. Ωραία, είδατε. Κατέβηκα από εκεί, ξεφύγαμε. Ξύλινη ασπίδα σε μια τέτοια σπηλιά. Γιατί ρε παιδιά. Γιατί τόσο χάλι μαύρο.
Ωραία, πού πάμε? Μπερδεύτηκα. Λιγάκι. Λοιπόν, νομίζω ξέρω που πάμε. Πάμε από εδώ και ανεβαίνουμε και μπαίνουμε μέσα εκεί. Ωραία. Ρε Χρήστο, βάλε εδώ μια ράμπα να ανέβουμε κατευθείαν από εδώ. Όχι, εντάξει, πλάκα κάνω. Μια χαρά είναι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται τίποτα. Ωραία, θα μου έρθουν. Να τα το πουρλόβια. Αν ήμουνα με άλλο ζώο, θα με είχαν κατεβάσει κάτω τον παίκτη μου και τώρα θα με σκοτώναν. Και θα είχα πεθάνει βασικά, γιατί άμα σε βαράνε μέσα με τα πόδια και σε βαράνε όλα αυτά, απλά πεθαίνεις. Ενώ τώρα ήμασταν πάνω στο εγώσαυρο, γίναμε λίγο stun, αλλά δεν πέσαμε από το ζώο και ζήσαμε. Αυτό, γι' αυτό τον λόγο έχω πάρει στο εγώσαυρο. Όχι γιατί κάνει damage, γιατί όπως βλέπετε δεν κάνει και τόσο πολύ damage. Αλλά σε προστατεύει από τέτοιες συνθήκες. Δεν μπορεί τίποτα να σε ρίξει κάτω από το ζώο σου. Είμαι στη μέση στο health του στεγόσαυρου. Έχω φάει πάρα πολύ ξύλο από αυτές εδώ τις 4 αρκούδες. 4, δεν ξέρω πώς ήταν. Βλέπω 3 εδώ. Αλλά είχε κι άλλη μία ζωντανή που το πτώμα της δεν υπάρχει τώρα. Ουφ, ωραία. Φοβήθηκα μη σκοτώσω το λύκο και κάνει χίλια αρκούδα. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε εδώ να φάει μερικά τέτοια. Αυτά εδώ έχουν νομίζω μισό λεπτό cooldown. Θα περιμένουμε να φάει τέτοια. Δεν ξέρω γιατί τα πήρα αυτά. Πρέπει να περάσει το cooldown για να φάει κι άλλο. Πάρει λίγο melee damage. Απλά να δούμε λίγο πόσο heal θα κάνει. Έχει 6.000 και κάτι. Και μόλις περάσει το cooldown θα φάει αυτόματα. Και από 6.300 πήγε 6.850. Πάρα πολύ ωραία. Και όντως είναι μισό λεπτό το cooldown. 7.000 health. Ωρε φίλε, τα δύο τα είδα. Αλλά δεν μπορούσα να κάνω κάτι, αναγκαστικά θα μου ερχόντουσαν. Εντάξει, δεν κάνουν πολύ damage. Ας μην τα κάνουμε άγκρολα μαζί, πάμε να φάμε αυτά πρώτα. Κάνουν πάρα πολύ knockback τα κουρλόγια. Το δωράκι τι έχει, μπορούμε να το δούμε από εδώ. Δωράκι, τώρα δεν μπορούμε γιατί εδώ που με σπρώξανε δεν βλέπουμε τίποτα. Ωραία, πάνε τα πουρλόβια. Νομίζω έχει μείνει ένα το οποίο έφυγε. Να, θα έρθεις. Ωραία. Άλλη μία, άλλες δύο, άλλες τρεις, άλλες δύο, άλλη μία. Έφυγες. Λοιπόν, δωράκι. Δωράκι, φλακ μπλούζα. Πολύ ωραία φλακ μπλούζα. Για περίμενε λίγο. Ας μην πάμε κοντά και πάρουμε και τις αρκούδες. Τους λύκους. Αυτοί εδώ τρώνε αυξημένο damage στο κεφάλι. Ωραία. Δεν έχω πετύχει κανένα κεφάλι. Ωραία, κάνει reload και βάλει το μέσα. Πάμε να τους φάμε έτσι. Τέλεια. Όταν τα τρώω σαν είδος είναι λίγο πιο εύκολα. Δεν μου αρέσει που με στριμώχνουν έτσι, φοβάμαι μην άρκει αυτό. Ξέρεις πόσο εύκολα σε γκλιτσάρουν και σε βγάζουν έξω από το map. Και μετά χαίρεται, θα πέσεις από κάτω από το χάρτη και θα πεθάνεις. Άντε, φύγετε λίγο από μπροστά μου. Φύγετε λίγο. Ωραία. Ένας έμεινες. Μη φας τα πτώματα κάτω. Ωραία φίλε, έχει πολύ health. Έχει πολύ health. Ωραία, σπρώξε λίγο, μπράβο. Ωραία. Άλλες δύο, άλλη μία. Όχι, τώρα άλλη μία. Έφυγες. Χαιρετίσματα. Ωραία. Μπορώ να ξεκολλήσω από εδώ. Μάλλον όχι, έτσι. Μας μπάγκαρε για τα καλά. Όχι, εντάξει, ουφ. Πάλι καλά. Λοιπόν. Για πάμε λίγο να δούμε. Βλέπω κάτι λύκους. Όχι, κι ρε, παιδιά! Πόσα πουρλόβια είχε, 4. Τουλάχιστον όταν είσαι stand δεν σε σπρώχνουν, ε. Ωραία, πάμε τώρα να τα φάμε. Ωραία φίλε, knockback. Ωραία, με ανεβάσανε λίγο ψηλά και δεν με πετυχαίνουν εύκολα από εδώ πάνω. Εν τω μεταξύ ο στεγόσαυρος έχει κάνει heal εντελώς. Έχει κάνει full heal. Έφυγε. Να, χαλαρά, έχει αλλάξει τα 4 τέτοια. Όχι κι άλλο. Γιατί φεύγεις, γύρνα πίσω. Θα μας δουν οι λύκοι τώρα εδώ που ήρθαμε. Ωραία. Άντε πάμε να μας δουν οι λύκοι. Άντε, ελάτε.
Ούξεις. Έλα. Άμα τους προλάβω πριν να ανέβουν στο νερό. Μπράβο, κάνω και headshots. Ου, πανεύκολη λίκη. Τέλεια. Τέλεια. Τελώς. Μπορώ να πάρω την μπλούζα. Επίσης, στο Ark Survival Evolved, το νερό αυτό σου κάνει damage, γιατί υποτίθεται ότι είναι πάρα πολύ παγωμένο, αλλά εδώ δεν σου κάνει. Εδώ είσαι κομπλέ. Ακούσατε κάτι, ακούσατε? Όχι. Τίποτα. Μπορώ να πάω εγώ με τα πόδια μου να πάρω το δωράκι, έτσι? Πώς δεν μπορώ? Ωραία. Γιατί δεν μπορώ να... Αχ, αχώθηκα. Ωραία, λοιπόν, βάλε τη μπλούζα. Από πού έφαγα τόσο damage τα ρούχα μου? Αχ, δεν θυμάμαι. Α, στην είσοδο της σπηλιάς από εκείνο το λύκο. Ή το ντεόντον, τι ήτανε, δεν θυμάμαι καθόλου. Όχι πάλι. Έλα, φύγε. Θα με σπρώξω τώρα προς τα εκεί, θα μας δει. Έχει κι άλλο πουρλόβια κρυμμένο, το βλέπω. Θα με σπρώξει μπροστά εκεί και θα με πεταχτεί και εκείνο. Άλλη μία. Έφυγες. Ναι, με έκανε knockback, knockback. Με πέταξε πάλι πίσω στην αρχή. Ωραία, πάμε πάλι πάνω. Υπάρχει μια θεωρία, άμα προλάβεις να βαρέσεις το πουρλόβια πριν σε βαρέσει αυτό, το κάνεις εσύ σταν αντί να σε κάνει αυτό. Πρόλαβα και τα βάρεσα, αλλά δεν ξέρω αν πρόλαβα. Βασικά πρόλαβα, δεν ξέρω αν το πιάσε και δεν ξέρω αν όντως ισχύει αυτή η μπουρδα που είπα. Ρε γαμο, κοίτα εδώ knockback, ρε. Κοίτα εδώ knockback, μια σταλιά ζωάκια. Ωραία, πάει το ένα. Το άλλο κάπου κάνει μπάνιο κάτω. Δεν είμαι σίγουρος. Εδώ κάτω είναι, δεν ξέρω αν θέλω να το σκοτώσω. Πόσο health έχει? Α, τίποτα, άλλο ένα hit. Έφυγες. Ωραία, για πάμε. Έχουμε ένα πίθηκα εδώ. 22 σφαίρες, δεν θα τις χαλάσω. Τι level είσαι? Είσαι. Ωραία, για έλα. Για έλα. Μπράβο. Μπορώ να τον ρίξω κάτω? Αχα, τον έριξα. Ωραία, κάτσε κάτω, είσαι καλά, είσαι εκεί. Εγώ που πηγαίνω λίγο ακόμα και μετά στρίβω δεξιά. Και εδώ έχει ένα πολύ στενό πέρασμα, αλλά συνήθως δεν έχει ζώα εδώ. Α, εδώ είναι κλειστό με κρύσταλλα και πρέπει να κατέβεις από το ζώο σου και να σπάσεις τα κρύσταλλα. Αλλά τα σπάσανε τα κρύσταλλα τα παιδιά και έχουν βάλει κρεβάτια εδώ, οπότε δεν ξαναβγήκανε τα κρύσταλλα. Λοιπόν, δωράκι. Long neck. Wow. Long neck. Μπορώ να κατέβω εδώ? Μπορώ να κατέβω εδώ. Είναι ίσως το μοναδικό ψηλό σημείο που μπορείς να κατέβεις. 3.47. Τώρα που τελειώνει η σειρά βρίσκουμε όλα τα καλά πράγματα. Ναι, γιατί τώρα πηγαίνουμε σε σπηλιές. Ωραία, και λίγες σφαίρες. Ίσως θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε κιόλας. Εδώ τώρα είναι ένα πάρα πολύ στενό σημείο. Μπορώ να βάλω κρεβάτι εδώ και να το σηκώσω μετά στο γυρισμό για να μην το αφήσω? Μπορώ να βάλω κρεβάτι εδώ. Ωραία. Τέλεια. Γιατί εδώ ίσως χρειαστεί να κατέβω λίγο με τα πόδια. Οπότε βάλει ένα κρεβάτι. Λοιπόν, θα το ονομάσω Strong Inside. Accept. Τέλεια. Και άστο εκεί. Στο γυρισμό ούτως ή άλλως από εδώ θα περάσω. Θα το σηκώσω. Λοιπόν, εδώ τώρα. Νομίζω δεν χωράει να περάσει ο στεγόσαυρος και θα πρέπει να κατέβουμε και να τον βάλουμε σε cryopod και να τον περάσουμε με τα πόδια, και είναι ένα λίγο επικίνδυνο σημείο. Να κάνω άλλη μια δοκιμή. Ναι, δεν χωράει, πρέπει να το κάνουμε με τα πόδια, και αμέσως μετά τη στροφή έχει πάρα πολλά ζώα και θέλει προσοχή. Ίσως τον αφήσω εδώ το στεγόσαυρο και πάω να φωνάξω τα ζώα. Για να δούμε. Δεν ξέρω, να ρίξω με αυτό. Όχι, θα ρίξω με αυτό γιατί δεν κάνει reload κατευθείαν. Λοιπόν. Εσύ εδώ είσαι, έτσι? Πού είσαι? Εδώ. Το κεφάλι σου δεν το κουνάς. Μισό λεπτάκι. Υποτίθεται όχι. Ωραία. Για να δούμε.
Φύγαμε. Φύγαμε. Ωραία. Για να δούμε. Θα μπορέσουν να έρθουν μέχρι... Α, πέρασα. Πέρασα. Οκ. Δεν ξέρω πώς δεν μπόρεσα να περάσω πριν. Τώρα πέρασα. Ωραία. Φέραμε μόνο τους γορίλες. Καλό αυτό. Ένα είδος είναι πιο εύκολο. Μη σπρώχνετε, παιδιά, μη σπρώχνετε. Πάμε, μα γυρίσανε πίσω. Άντε να ξαναπεράσω τώρα από το στενό σημείο εδώ. Να. Μη μου σπάσετε το κρεβάτι. Πού με πάτε, θα με βγάλουν πάλι στην αρχή της σπηλιάς. Σταματήστε να σπρώχνετε. Μη σπρώχνετε. Ωραία, το σκότωσα αυτόν. Μάλλον. Ναι. Αλλά οι άλλοι δύο γυρίσανε πίσω. Δεν κάθισαν να πολεμήσουν και πρέπει να πάμε τώρα να τους κυνηγήσουμε. Εδώ είναι. Έρχονται. Μπράβο. Ωραία. Κόλλησα τείχο, οπότε δεν θα με πάνε τόσο πίσω μάλλον αυτή τη φορά. Άντε μωρέ, σκότωσέ τους. Έπρεπε να φτιάξω 1000 σφαίρες. Μη σου πω και περισσότερες. Αφού έχω τα υλικά σπίτι. Να. Με το shotgun ίσως ήταν λίγο πιο εύκολο. Δεν πειράζει. Άλλη μία. Έφυγες. Και πάμε στον επόμενο που πάλι έφυγε πίσω. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού πήγες? Ωραία, εδώ είμαστε. Έχει άλλους... Τι έγινε? Πού πήγε? Το πέταξα έξω από το map. Ω, αρκούδες, λύκοι, όλοι ήρθανε. Δεν ήταν πολύ ωραίο, δεν ήταν πάρα πολύ καλό αυτό. Τα πάντα όλα ήρθανε. Μη σπρώξετε μόνο. Καθίστε εδώ να τα πούμε εδώ που είμαστε. Εδώ που είμαστε, εδώ που είμαστε. Μη σπρώχνετε. Μη σπρώχνετε. Αμάν. Αμάν. Τουλάχιστον κάνω headshot στους λύκους. Θα φύγουν γρήγορα. Και θα μείνουν μόνο οι αρκούδες. Ωραία. Πολύ σπρώξιμο πέφτει σε αυτή τη σπηλιά, παιδιά. Πάρα πολύ σπρώξιμο. Πολύ σπρωξίδι. Το κρεβάτι μου το σπάσανε. Σιγά μην τα αφήνανε, έτσι. Αφού κάθομαι και παλεύω πάνω στο κρεβάτι μου, το σπάσανε. Θα πρέπει να κατέβω να βάλω άλλο τώρα. Και άλλο πουρλόβια και ένας πίθηκας γύρισε πίσω. Κοίτα πόσο πίσω με γυρίσανε αυτά τα δύο πουρλόβια. Το ένα μάλιστα έφυγε πίσω, δεν κάθισε να πολεμήσει. Έλα εδώ μωρή βλακία. Έλα εδώ λέω. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Πάρτα. Δεν το πέτυχα. Δεν το πέτυχα. Λοιπόν, έχει τίποτα άλλο εδώ? Τόματα βλέπω. Να κατέβω να βάλω κρεβάτι δεν είναι καλή ιδέα. Λοιπόν, έχω ένα κρεβάτι, έχω τελευταίο. Ξέρεις τι, άστο, πάμε να αδειάσουμε πρώτα το τούνελ. Την άλλη άκρη, να είμαστε σίγουροι ότι είναι όλα άδειο. Να, το είδες? Ωραία. Γιατί θα μου το ξανασπάσουν να μου βάλω κρεβάτι τώρα. Ίσως το βάλουμε λιγάκι αργότερα. Ωραία. Πάμε λίγο να περάσουμε από αυτό το σημείο που κολλήσαμε. Ωραία, πρέπει να ανοιχτώ λίγο, να περάσω δεξιά από το πτώμα. Έτσι περίπου. Και έτσι, τέλεια, καταπληκτικά. Λοιπόν, πάμε και από εδώ, χωράει, χωράει. Ωραία, εδώ δεν χωράει. Εδώ το ξέρω ότι δεν χωράει, είμαι σίγουρος, το έχω δοκιμάσει. Αυτά τα κρίσταλα νομίζω δεν σπάνε. Νομίζω δεν σπάνε. Και εδώ θα πρέπει να κατέβουμε να το βάλουμε σε μπάλα. Και να το ρίξουμε από την μπάλα εκεί λίγο πιο μπροστά. Απλά θέλω να σιγουρευτώ ότι δεν υπάρχει κάτι. Οπότε θα φάω λίγα rare flower. Ό,τι υπάρχει. Να προσπαθήσει τουλάχιστον να μου έρθει. Μπορώ να κατέβω εδώ που είμαι? Μπορώ. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Έχεις κάτι στο inventory σου? Κάτι θα έχεις. Τέλεια. Δύο levels. Ωραία. Σχεδόν full η ζωή του. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μπες. Άκουσα κάτι? Όχι, τίποτα. Μπες. Τέλεια. Και... βγες εκεί. Ωραία. Αρκούδες! Πουρλόβια! Τα πάντα όλα. Εδώ θέλει λίγη προσοχή. Να μην μας... βασικά τι προσοχή, δεν περνάει από το χέρι μου. Άμα με σπρώξουν έξω από το map... εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Ευτυχώς δεν με είδαν οι πίθηκοι. Και βλέπω έχουν κολλήσει κάτι αρκούδες πίσω από τους πίθηκους και δεν μπορούν να έρθουν. Αρκούδες είναι λύκοι, είναι... τώρα δεν βλέπω. Και τώρα που μπήκε ο στεγόσαυρος με στη μούρη μου δεν βλέπω τίποτα. Α, γυρίσουμε την κάμερα την άλλη.
Όχι, γιατί θα κάνουμε την ουρά από εκεί. Κάνουμε... Πώς να κάνουμε την κάμερα για να βλέπετε κι εσείς? Τίποτα. Αυτό θα... Να βάλω first person. Θα βάλω first person. Ωραία. Θα μας πάρει πολύ ώρα τώρα. Τρώμε και πολύ ξύλο. Ελπίζω να φτάσει η ζωή μας να τη σκοτώσουμε όλα αυτά. Γιατί κάνουμε και heal και πρέπει να τα σκοτώνουμε τρεις φορές το καθένα. Οι αρκούδες δεν είναι predators. Δεν θα έπρεπε να κάνουν heal τρώγοντας πτώματα. Κατά τη γνώμη μου. Κοίτα εδώ, έκανε full heal τώρα αυτή 260. Πρέπει να τις κάνω εγώ πάλι 5000 damage. Πού είναι, όχι, 5000 έχει 175, οι άλλοι δεν ξέρουμε. Ήρθε λύκος, ήρθε ένας λύκος. Δεν θα είναι πρόβλημα ο λύκος. Λύκη είναι το μικρότερο πρόβλημα σε αυτή τη σπηλιά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Η 260 πάλι έκανε heal. Πάλι έκανε heal, άλλα 7,5 χιλιάρικα πρέπει να τις κάνω. Την έχω σκοτώσει 4 φορές αυτή την αρκούδα και ακόμα είναι ζωντανή. Έρχεται κι άλλος λύκος. Λύκε φύγε γιατί θα σε φάει αρκούδα και πάλι θα κάνει heal. Και δεν μπορώ να τη σκοτώνω 100 φορές την αρκούδα. Στο τέλος θα πεθάνω κι εγώ. Ωραία. Ωραία. Τέλος. Τέλος. Ωραία. Δεν κουνιέμαι καθόλου από... Θα κάνω λίγο πίσω. Δεν κουνιέμαι καθόλου. Περιμένω να... Αμαν. Αμαν. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Που το έβαλα σε μπάλα δεν τα ξαναδώσα. Πρέπει να περιμένω τώρα 2 λεπτά περίπου να τα φάει αυτά να κάνει heal. Κάτι ήρθε, κάτι ήρθε, κάτι ήρθε. Ήρθε λύκος. Όχι, και αρκούδα. Όχι τώρα. Ναι, έπρεπε να τα είχα μέσα, θα είχα κάνει λίγο heal τόση ώρα. Είναι μία αρκούδα. Οπότε δεν έχει να φάει κάτι να κάνει heal. Σιγά σιγά θα τη σκοτώσουμε. Εντάξει, καλά είμαι, καλά είμαι. Άλλη μία. Τέλος. Είμαι καλά. Έχω πάνω από τη μέση health. Και σε 8 δευτερόλεπτα θα έχω πολύ περισσότερο. Ωραία. Λοιπόν, μόνο πιθήκια έχουν μείνει και πουρλόβια. Κοίτα εδώ πόσα κρεβάτια έχουν βάλει. Sleeping bag. Μάλλον για να χαλάσουν τα spawns. Αλλά νομίζω δεν τα καταφέρατε, παιδιά, να τα χαλάσετε τα spawns. Μια χαρά spawn κάνουμε τα ζώα. Εδώ άμα πας όλη τη διαδρομή από την αρχή μέχρι το τέλος σπηλιάς μόνο με foundations, ίσως να καταφέρεις να γλιτώσεις τα spawns και εκεί θα γίνει μετά, θα παίρνεις με τα πόδια μέσα. Λοιπόν, νομίζω μόνο γορίλες μείνανε. Δεν έχει τίποτε άλλο. Για να δοκιμάσω το long neck. Χίλια λέω, 455. Εντάξει, δεν είναι τίποτα τρομερό. Έκανα και ένα headshot εδώ, 823. Χαλαρά, χαλαρά. Έχουμε κάνει μπόλικο heal. Τους έχουμε όλους. Δεν ξέρω, είναι μόνο γορίλες ή είχε έρθει και ένα πουρλόβια. Όχι, μόνο γορίλες πρέπει να είναι. Δεν βλέπω καλά. Ένα πουρλόβια ήταν 290, έφυγε. Και τώρα είναι μόνο οι γορίλες, μόνο τα γέτη. Άλλο ένα hit, έφυγες και εσύ. Και είμαστε καθαροί. Είμαστε έτοιμοι, είμαστε ωραίοι, είμαστε τέλειοι. 59 τέτοια ακόμα. 75 είχα πάρει συνολικά μαζί μου. Το αναφέρω απλά για να το ξέρουμε. Λοιπόν. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω βάλει κρεβάτι τελικά πίσω. Άστο, δεν πειράζει. Βαριέμαι τώρα να γυρνάω τόσο πίσω. Και βασικά δεν θέλω να ρισκάρω να κατέβω από το ζώο μου. Εδώ μπορούμε να περάσουμε κανονικά. Δεν ξέρω αν κανονικά είχε, νομίζω κανονικά είχε κρίσταλα κάτω και έπρεπε να κατέβουμε να τα σπάσουμε. Αλλά λόγω των sleeping bag δεν κάνανε respawn τα κρίσταλα. Εδώ τώρα. Μισό λεπτό. Δεν θέλω να με γυρίσει η αρκούδα πάλι πίσω στην αρχή. Πάμε να γλιτώσουμε λίγο knockback. Τι είναι αυτό, πουρλόβια. Ωραία. Μην με ρίξετε κάτω. Με ρίξανε, ωραία. Πάω να φύγω. Αφού με ρίξανε. Εδώ ανέδινα πολύ ταχύτητα στο... Ξέρεις τι, θα μείνω εδώ πάνω που είμαι ψηλά και δεν με φτάνουν να μου κάνουν πολύ knockback. Να δω εδώ τι μπορώ να κάνω. Καλά, τις αρκούδες δεν τις σκοτώνω με τίποτα. Θα κάνουν 152.000 heal και θα είναι αθάνατες. Θα κάνουν συνέχεια heal. Μην με σπρώχνετε. Μπράβο, κράτα κόντρα εσύ μπροστά να μην με σπρώξουν από εκεί, από εδώ. Τέλεια. Μπορώ να κάνω λίγο όπισθεν. Σκατούλες. Ωραία. Σιγά σιγά θα τις φάω κι αυτές. Απλά η άλλη εναλλακτική εδώ είναι απλά να φύγω τρέχοντας ευθεία και να μην σκοτώσω τίποτα. Αλλά δεν πειράζει, πάμε να τα φάμε όλα αυτά. Λίγα μείνανε, ούτως ή άλλως να ένα έμεινε, τίποτα. Άμα δεν κάνει heal. Άμα δεν κάνει heal, λέω.
Τέλεια. Άλλο ένα, τέλος. Ωραία. Είμαστε καθαροί. Πού βρέθηκες εσύ τώρα, μου λες? Έρχεται και ένας λύκος. Ναι, μπορώ να παίξω. Μπράβο, μπορώ να παίξω. Ωραία, φύγετε λίγο από εδώ να περάσω. Φύγετε από μπροστά μου. Πάει ο λύκος. Πάει και το πουρλόβια. Ω, το πουρλόβια έχει πολύ health ακόμα. Φεύγει. Λοιπόν, έλα εδώ. Έλα εδώ, ήρθε και έρχεται και ο πίθηκας. Δεύτερος πίθηκας. Δεν πειράζει. Και άλλος πίθηκας από το βάθος. Το πουρλόβια ψόφισε. Τρία πιθήκια. Και μετά παίρνουμε την ανηφοριά. Τέσσερα πιθήκια, ήρθε και άλλο από εδώ. Πού βρεθήκατε όλοι εσείς? Μπράβο, έλα τώρα από τη μία μεριά να κάνω την ουρά μου μόνο από εδώ. Εντάξει, αυτοί δεν κάνουν πολύ damage. Απλά είναι tank και έχουν μπόλικο health. Άμα σημαδεύω ψηλά, παίζει να κάνω headshot. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, τάκι. Ωραία. Έφυγε ένας. Άλλος πάει να φύγει, ξανάρχεται. Δεν ξέρει τι θέλει να κάνει. Τώρα τον κρατάω με knockback. Άντε, βρέ. Πάει κι αυτός. Ωραία. Ένας έμεινε. Δεν έχει πολύ health. Άλλες δύο. Άλλη μία. Έφυγες. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε stamina, έχουμε. Ωραία. Για πάμε. Από εδώ, λευθεία εδώ, και έχει και ένα κόκκινο δωράκι. Το οποίο εννοείται θα το πάρουμε. Αλλά δεν θα το πάρουμε όπως το είχαμε πάρει. Άντε πάλι. Όπως το είχαμε πάρει στο live stream, θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά εδώ. Θα κατέβω με τα πόδια να πάω. Λοιπόν, πάει ο λύκος. Το κουρλόβια πάει και αυτό. Καθαρός δρόμος μπροστά, προχωράμε. Τέλεια. Κοίτα εδώ τι έχουν βάλει. Σε ένα live stream είχα τη φαϊνή ιδέα να πηδήξω απέναντι από εδώ με το στεγόσαυρο. Ήμουν λίγο πιο αριστερά και πήγα και μπάγκαρα εκεί κάτω μέσα στο κρύσταλλο και δεν μπορούσα να βγω με τίποτα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, μην το κάνετε κι εσείς. Ο στεγόσαυρος δεν έχει αρκετή ταχύτητα για να πηδήξει απέναντι. Λοιπόν. Εδώ. Το έχουμε. Το έχουμε. Ωραία. Εδώ πάνω ποτέ δεν έχει ζώα. Spawn, τίποτα. Βγάζουμε, πατάμε passive. Εντάξει. Δεν μπορώ να πω ότι ενθουσιάστηκα ιδιαίτερα. Λοιπόν, για να δούμε. Κομπλέ. Λοιπόν. Βουτάμε κάτω. Περίμενε. Για να μην φάμε πολύ fall damage, πάμε από εδώ γύρω-γύρω. Καλά, δεν θα πάω από εκεί τελείως. Λίγο από εδώ, έτσι. Έτσι. Και γλιτώνουμε το πάρα πολύ ύψος. Θα κατέβουμε από εδώ. Ου, κομπλέ. Κομπλέ, τέλεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι έχουμε εδώ? Αυτά εδώ είναι πουρλόβια και με κάνανε stun. Τέλεια. Πάει το ένα. Άλλο ένα hit. Και έφυγες και εσύ. Λοιπόν, συνεχίζουμε από εδώ κάτω. Τέλεια. Τι έχει εδώ, λύκο? Κάνε ένα headshot. Μην κάνεις ου. Δεν θέλω ου. Ωραία. Ωραία. Πρέπει να έχει και φίλους κάπου. Α, πρέπει να είναι κοντά για να του κάνω headshot. Οκ, okay, το πιασα. Ωραία, και πάμε από εδώ. Και εδώ τώρα... Συνεχίζω ευθεία από εδώ. Να ανέβω πάνω. Πάνω δεν βλέπω να ανεβαίνει. Πάμε από εδώ. Ίσως ανεβαίνει. Καλά, αποκλείεται να έχουν αφήσει κρύσταλλα εδώ μπροστά. Θα τα έχουν βγάλει, οπότε μπορούμε να περάσουμε από εδώ λογικά. Αλλιώς κάνεις επάνω εκεί, πας γύρω γύρω και βγαίνεις από εδώ μπροστά. Δεν θα μπορέσω να σας δείξω τώρα γιατί μας κλείσανε το δρόμο. Μισό λεπτάκι. Εντάξει, κοίτα να δεις. Νομίζω κάνω heal πιο γρήγορα όταν είναι μέχρι 3-4 αρκούδες. Κάνω heal πιο γρήγορα από ό,τι με βαράνε. Οπότε δεν γίνεται να πεθάνω. Αν είναι 5-6 και πάνω, και ειδικά άμα έχει και λύκους μαζί και πουρλόβια, εκεί ίσως δεν κάνω αρκετά γρήγορο heal και εκεί μπορεί να μου κάνουν κάτι. Λοιπόν, μία αρκούδα είναι. Δεν θα ασχοληθώ. Πάρε ένα headshot. Τίποτα δεν έπαθε. Περίμενε γιατί ήρθε αρκούδα.
Ωραία. Πρέπει να φάω πρώτη την αρκούδα και μετά όλα τα άλλα για να μην κάνει heal. Τέλεια. Αυτοί εδώ δεν κάνουν heal νομίζω με πτώματα. Δεν τρώνε πτώματα. Μια καλή αλλαγή που έχουν κάνει στο Spyglass είναι ότι άμα δεν κοιτάζεις το ζώο που βαράς, σου δείχνει αυτόματα το Spyglass το ζώο που, έκανες, που του έκανες damage τελευταία. Οπότε δεν χρειάζεται πλέον να σημαδεύεις, να κοιτάζεις το ζώο που βαράς για να βλέπεις το health του. Μπορείς απλά να κοιτάζεις όπου σε βολεύει εσένα και δεδομένου ότι δεν κοιτάς κάποιο άλλο ζώο, γιατί αν κοιτάς άλλο ζώο, εντάξει, θα σου δείξει το άλλο ζώο. Αν δεν κοιτάς τίποτα, κοιτάς το τίποτα, τότε αυτόματα λοκάρει πάνω στο ζώο που βαράς για να βλέπεις το τέτοιο του. Ωραία. Κι άλλο πουρλόβια. Θα μείνουμε εδώ πέρα λίγη ώρα. Υπάρχει κι άλλο πουρλόβια κάπου εδώ κοντά, γιατί βλέπω είναι με την boosted, γράφει damage και τέτοιο. Α, τώρα δεν είναι. Είναι κάπου οριακά, κάπου εδώ κοντά σχετικά είναι κάποιο άλλο πουρλόβια και του δίνει λίγο με boost αυτού νου. Αλλά δεν ήταν αρκετό για να το κρατήσει ζωή. Το φάγα... Έλα! Και το ξέρω ότι κάπου εδώ είναι κι άλλο πουρλόβια και δεν κοίταξα. Πάει κι αυτό. Και νομίζω είμαστε καλά, μπορούμε να προχωρήσουμε. Όχι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχει και άλλα πουρλόβια. Με σπρώχνουνε προς τα δω και βρίσκουμε πτώματα στο δρόμο μας. Τρώνε τα πτώματα και κάνουνε heal. Δεν πρόκειται να τα σκοτώσω ποτέ. Έχει και κάτι γορίλες πεθαμένους εδώ πέρα. Όχι, μην τους φάτε. Μην τους φάτε. Πίσω. Πίσω. Ω, θα κάνουνε heal. Έχει πάρα πολλά πτώματα. Ωραία, το ένα έφυγε. Γρήγορα, άλλο ένα heal. Άλλο ένα heal. Δεν το πρόλαβα, έκανε heal. Έκανε heal, είχε 170 health νομίζω. Και έκανε heal. Άντε πάλι. Μην κάνεις κι άλλο heal. Νομίζω εδώ που είμαστε δεν έχει πτώμα. Ωραία, εδώ είμαστε καλά. Εδώ είμαστε καλά, ωραία. Ωραία, άλλη μία. Τέλος. Μπορούμε να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω γιατί έχουμε μείνει 20 λεπτά στο ίδιο σημείο. Για πάμε. Θα βγει λίγο μεγάλο το επεισόδιο αυτό. Σας το είχα πει από το προηγούμενο επεισόδιο ότι αυτό θα είναι λίγο μεγάλο. Άντε πάλι. Δεν μπορώ. Και δεν πειράζει γιατί σήμερα είναι Σάββατο, αύριο είναι Κυριακή. Έχετε άπλετο χρόνο να το δείτε σε 2 και σε 3 δόσεις και σε όσες δόσεις θέλετε. Αν σταματήσετε κάποιο βίντεο στη μέση, το YouTube αυτόματα σας το συνεχίζει από το σημείο που το αφήσατε. Οπότε δεν χρειάζεται καν να θυμάστε που έχετε μείνει. Όταν βαρεθείτε απλά κλείνετε το βίντεο και την επόμενη φορά που θα το ανοίξετε θα συνεχίσει αυτόματα ακριβώς από το σημείο που το αφήσατε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, μάλλον, αν δεν έχει άλλο πουρλόβια. Καλά φαίνεται. Ωραία, το δωράκι τι έχει. Σπαθί, πολύ ωραίο το σπαθί. Blueprint κιόλας, πάρα πολύ καλό. Το αφήνω μάλλον για το γυρισμό. Το αφήνω μάλλον για το γυρισμό. Λοιπόν, περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Δεν ήθελα, δεν ήθελα. Ήθελα, δεν ήθελα. Δεν ήθελα να είμαι στο νερό, δεν ήθελα να πέσω, κατάλαβες. Δεν ήθελα να πέσω στο νερό. Γίνεται να μην πέσω στο νερό εγώ. Δεν γίνεται. Θα ήθελα πάρα πολύ να μην πέσω στο νερό. Τα κατάφερα. Δεν έπεσα, μάλλον, ακόμα. Ωραία. Αυτό, απλά δεν θέλω να πέσω στο νερό, γιατί δεν είναι πολύ καλός ο στεγόσαυρος στο νερό και βασικά από αυτό το νερό δεν μπορείς να ανέβεις εύκολα πάνω και αν είμαι εγώ λίγο κάτω από το νερό μπορεί να πνιγώ και δεν θα ήθελα, δεν θα ήταν ωραίο τώρα. Σκέψου να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ και να πνιγώ εγώ από το νερό ας πούμε. Ωραία. Τέλεια. Το δωράκι τα αφήνουμε για την ώρα. Μισό λεπτάκι να απομακρυνθώ λίγο από το νερό. Έχισε. Και να φάμε εδώ δύο τέτοια. Και να περιμένουμε και να τα κρατήσουμε αυτά μέσα στο νερό για να μην μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν βλέπω να έρχονται πολλά ζώα. Για κάποιο λόγο μου πήρε πάρα πολύ ώρα να σκοτώσω αυτό το γέτι. Άλλα δύο hit, άλλο ένα hit, άλλο κανένα hit. Λοιπόν, εδώ τώρα υπάρχει ένα κόλπο για να περάσεις απέναντι. Δεν θυμάμαι αν πρέπει να πας πολύ αριστερά ή πολύ δεξιά. Αυτό δεν το θυμάμαι. Θα δοκιμάσω πολύ από αυτή την πλευρά. Να δούμε.
Όχι, είναι από την άλλη πλευρά μάλλον. Για να δούμε. Ούτε. Δεν ανεβαίνεις εδώ πάνω με τίποτα. Μισό λεπτό. Α, στο γυρισμό πρέπει να πας από αυτή τη μεριά για να ανέβεις. Αλλά και από εδώ νομίζω από αυτή τη μεριά είναι. Θα τα καταφέρουμε. Ναι, όχι από εδώ. Να το, ανέβηκα. Ανέβηκα. Ωραία, τέλεια. Για να δούμε. Εδώ τώρα είναι λίγο στενά. Τώρα ξέρεις τι θα γίνει, ε. Θα με σπρώξει και θα με ρίξει πάλι μες στο νερό. Και πάλι θα προσπαθώ μισή ώρα να ξανανεύω. Αλλά ένα hit. Έφυγες. Συνεχίζουμε. Για να δούμε. Το κακό είναι ότι το τελευταίο δωμάτιο... Αυτά είναι πουρλόβια. Ένα εδώ και ένα εδώ. Το τελευταίο δωμάτιο είναι πολύ χαμηλοτάβανο και εκεί αναγκαστικά θα πρέπει να μπούμε με τα πόδια μέσα. Και είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά τουλάχιστον έχουμε rare flower, οπότε ίσως να καταφέρουμε να βγάλουμε από το δωμάτιο μερικά ζωάκια πριν μπούμε. Πάλι στο νερό θα με ρίξουν, έτσι. Τη βλέπω εγώ τη δουλειά. Ωραία, μία αρκούδα έφυγε, η άλλη θα κάνει χιλ λογικά. Είμαι σπρώξει στο νερό. Είμαι σπρώξει στο νερό. Πάει, έπεσα μέσα. Έπεσα μέσα. Ωραία. Αρκεί να μην πνιγεί ο παίχτης μου. Αυτό μόνο. Γιατί μπορεί καμιά φορά να σε πάει σε λίγο πιο βαθιά και να μην μπορείς να αναπνεύσεις. Ωραία, ανέβα, ανέβηκα. Τέλεια, όλα καλά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Εδώ έχει πολλά πουρλόβια. Θα προσπαθήσω να κάτσω λίγο αριστερά. Μπορώ να τους κάνω attack την ώρα που έρχονται. Δεν είναι πουρλόβια αυτά τα δύο. Όχι, αυτό είναι πέτρα. Δεν έχει πουρλόβια. Ιδέα μου ήταν. Ήταν δύο πέτρες. Okay. Έρχονται πράγματα από το βάθος. Πουρλόβια είναι όλα αυτά. Ευτυχώς δεν ήταν κρυμμένα. Εγώ πού είμαι τώρα. Εγώ θα πέσω στα βαθιά. Έπεσα μέσα. Άντε να φύγω τώρα από εδώ. Αναπνέω, αναπνέω. Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό ότι αναπνέω. Το μπλε. Πήγε. Σκότωσα. Μπορώ να ανέβω από εδώ. Δεν νομίζω να μπορώ να ανέβω από εδώ, έτσι. Λογικά πρέπει να κάνω το γύρο. Τι είναι αυτό. Ψαριά. Δεν θέλω ψαριά. Φύγετε. Φύγετε. Βοήθεια. Τα ψάρια, αυτά τα σάλμον, σου αδειάζουν το στάμινα. Και μετά δεν μπορείς να κολυμπήσεις άμα δεν έχεις στάμινα. Ωραία. Δεν έχει στάμινα ο στεγόσαυρος. Και αρχίζει να χάνει oxygen. Πρέπει να πάμε εδώ που πατώνουμε. Και τέλειωσα πνιγή. Μην πνιγείς. Μην πνιγείς. Φύγετε λίγο. Φύγετε λίγο. Φύγετε λέω. Αχ, θα πνιγεί ο τέτοιος. Αφήστε με να ανέβω. Ωραία. Ωραία. Πήρα ανάσα. Τι μου φάνηκε. Πατώνουμε εδώ, τι κάνουμε. Νομίζω ακόμα χάνω οξυγόνο, δεν ξέρω. Ακόμα χάνω οξυγόνο. Πάτα μωρέ λίγο κάπου τα πόδια σου να πάρεις τέτοιο. Είναι επειδή τώρα δεν έχει στάμινα, καταλαβες. Ωραία. Εδώ, αχ, πήρα ανάσα, πήρα ανάσα, πήρα ανάσα, ωραία. Θα ήταν πολύ μεγάλη βλακία να πεθάνει από οξυγόνο, επειδή δεν έχει στάμινα. Λοιπόν. Πρέπει κάπως να πάρουμε λίγο στάμινα. Ωραία, έμεινα λίγο ακίνητος εδώ, πήρα στάμινα. Από health είμαστε υπέρκομπλε. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα που έχουμε στάμινα, να δούμε αν μπορούμε να ανέβουμε πάλι εδώ το πράγμα αυτό. Μπράβο. Άντε πάμε πάλι μέσα. 100.000 φορές στην ίδια διαδρομή. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Είναι αυτό, λυκός. Λύκια, λύκια, είσαι εδώ. Πουρλόβια είναι και αυτό. Είμαι σπρώξεις. Είμαι σπρώξεις. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μη σπρώξεις. Δεν μ' αρέσει να με σπρώχνουν. Τι είναι αυτό κάτω. Ωραία. Ελπίζω να μην κάνει το γύρο και μου ήρθε από πίσω. Πάμε. Ωραία. Λοιπόν, φτάσαμε εδώ. Γιατί βλέπω. Πουρλόβια βλέπω. Μπορούμε να φωνάξουμε μόνο το γιατί. Χωρίς να έρθει τα πουρλόβια. Να τσακάμε. Δεν μπορούμε. Τουλάχιστον θα έρθει μόνο το πουρλόβια χωρίς να έρθει το γιατί. Αλλά θα με ρίξει πάλι κάτω στο νερό και δεν θέλω. Πού είμαι, να με. Μην με ρίξει το νερό, σε παρακαλώ. Ω, με πάει μπροστά, θα με δύο γιατίς. Θα με δύο γιατί. Με είδαν οι λύκοι. Με είδαν οι Ωραία. Τους λύκους τους έχω. Δεν μου κάνουν πρόβλημα. Δεν γνωρίζω αν έχω σκοτώσει το πουρλόβια. Έχω επικεντρωθεί στους λύκους τώρα.
Ωραία. Τέλεια. Και από κοντά κάνω headshots. Τέλεια. Πανεύκολη λύκη. Ωραία, το προλάβει, το έχω σκοτώσει. Τέλεια, λοιπόν. Για πάμε λίγο εδώ. Φύγε λίγο εσύ. Ω, μη σπρώχνεις. Μη σπρώχνεις. Ωραία, 155, δεν είναι κανένα τεράστιο level. Κομπλέ θα είμαστε. Όχι, με έριξε από κάτω. Το δωράκι εδώ τι έχει. Μια και πέσαμε. Το δωράκι έχει σέμπερ του σάντλ. Καταπληκτικό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε όλο το γύρο. Ελπίζω να χωράμε σε όλη τη διαδρομή. Ωραία, να κάνουμε όλο το γύρο για να ανέβουμε πάλι να πούμε μέσα. Εδώ είμαστε πάλι. Α, ανέβηκα πάνω. Για έλα λίγο. Έλα λίγο. Έλα λίγο. Πανεύκολο. Ωραία. 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 Εδώ από κάτω που έπεσα στο νερό. Έλα μωρέ, να πω στον κόσμο. Εδώ από κάτω που έπεσα στο νερό. Έχει ένα σημείο εδώ που δείχνω, νομίζω, εδώ, εκεί, κάπου εδώ, που δεν μπορούσα να περάσω με το στεγόσαυρο και τον έβαλα σε μπάλα και τον έφερα. Λοιπόν, εδώ μέσα δεν μπαίνουμε με τίποτα, νομίζω, αλλά θα φτώσουμε λίγο για να καθαρίσουμε ό,τι μπορούμε, για να μπορέσω να μπω εγώ εδώ με τα πόδια μου που σας έλεγα. Να το, πάλι μέσα. Πάλι Bloom. Πάλι Bloom, δεν το πιστεύω. Εδώ είναι που σας έλεγα. Δεν περνάει από εδώ. Πρέπει να κατέβουμε να το βάλουμε σε μπάλα και να το ρίξουμε μετά από εδώ. Ή να ανέβουμε με grapple πάνω, ξέρω εγώ, και το ρίξουμε κατευθείαν πάνω. Κάπως έτσι. Απλά τώρα έχει και τα πουρλόβια εδώ και λίγο φοβάμαι. Αλλά νομίζω δεν θα έχουμε πρόβλημα. Για πάμε πάλι να δούμε. Θα το γλιτώσουμε τον Bloom αυτή τη φορά. Τα πουρλόβια ξαναγύρισαν πάλι πίσω μέσα. Μάλλον, Ωραία. Πάμε να μπούμε όσο μπορούμε πιο μέσα. Για να μην μας πρόξουνε. Α, πάλι θα πέσουμε μέσα. Έρχεται και αρκούδα αυτή τη φορά. Κακό αυτό. Πολύ κακό. Ωραία. Για να δούμε, θα σκοτώσουμε την αρκούδα πριν τα πουρλόβια. Γιατί αν πεθάνει ένα πουρλόβιο θα κάνει χίλια αρκούδα. Ωραία, πάει αρκούδα. Εύκολα, ωραία. Ωραία. Πέρασα. Δεν ξέρω. Έχει μείνει πίσω ένα. Το οποίο έκανε heal, αλλά το έχουμε. Ωραία. Πάει και αυτό. Λοιπόν, εδώ πιο μέσα δεν μπορούμε να πάμε. Αλλά μπορώ να... Δεν μπορώ να πυροβολήσω γιατί είμαι μέσα στο mess. Εδώ. Μπορώ να κάνω λίγο πίσω. Με έχουν κολλήσει τα πουρλόβια, με κολλήσαν εδώ και δεν μπορώ να κάνω ούτε πίσω. Α, μπορώ να κάνω πίσω. Ωραία. Ωραία. Μπορούμε τώρα. Έσω στο πόδι, ρε παιδάκι μου. Δεν πειράζει. Μπορώ κεφάλι. Δεν βαράει, δεν βαράει. Ωραία. Λίγο ακόμα. Να φάω rare flower. Για να δούμε. Έρχεται. Δεν είμαι σίγουρος αν έρχεται. Ωραία, ήρθανε. Τρία είναι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν βλέπω κάτι άλλο πιο μέσα στη σπηλιά, οπότε νομίζω ίσως μπορέσω να κατέβω με τα πόδια και να πάω έστω να δω αν έχει κάτι. Ωραία. Πάνε και αυτά. Πάνε και αυτά. Και πάμε έξω, γιατί εδώ είναι πολύ χαμηλό τάβανο και δεν μπορώ να κατέβω. Ωραία. Ξέχασα να του βάλω τα τέτοια. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, μπορώ εγώ να στρίψω προς τα εκεί, να είμαι έτοιμος για να φύγω, άμα χρειαστεί. Και εδώ νομίζω είναι καλό σημείο για να κατέβω. Και πάμε να δούμε. Τι θα δούμε. Το χειρότερο που μπορεί να συμβεί εδώ είναι να μου έρθει πουρλόβια και να με αυτώσει. Λοιπόν, θα βάλω εδώ ένα τέτοιο. Τέλεια. Και ένα τέτοιο. Οπότε, αν εκεί μέσα συμβεί κάτι κακό, εγώ θα βγω εδώ και θα είμαι στο στεγόσαυρο. Και θα είμαι κομπλέ. Δεν θα κάνουμε όλη τη σπηλιά από την αρχή. Λοιπόν, το artifact είναι εκεί. Δεν βλέπω κάτι. Ούτε από εδώ. Ούτε από εδώ. Έχουν βάλει το teleporter τους, τα παιδιά.
Ωραία, νομίζω φτάσαμε. Εδώ τι είναι. Νομίζω φτάσαμε. Το πήραμε και το τελευταίο μας artifact. Πάρα πολύ ωραία. Δεν βλέπω τίποτα, παρά λίγο να πέσω. Για να δούμε τι έχουν κάνει εδώ. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Πώς δουλεύει. Έχει κρυφή πορτά. Metal wall λέει. Enter pin code. Έχουνε βάλει pin code, έχουνε βάλει. Και δεν ανοίγει. Οκ, λοιπόν, το πήραμε το artifact. Θα περιμένω να βγει και δεύτερο. Θα το βάλω αυτό στο ζώο μου. Θα περιμένω να βγει και δεύτερο. Το παίρνω και εξαφανίζομαι από εδώ. Εδώ είναι και το δεύτερο artifact. Το παίρνουμε. Και ξεκουμπίδια. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ανεβαίνουμε. Και φεύγουμε. Θα έχουν κάνει spawn αρκετά. Όπα, το foundation, το κρεβάτι. Θα έχουν κάνει spawn αρκετά ζώα, αλλά σίγουρα δεν θα είναι τόσο πολλά όσα είχε όταν μπαίναμε. Ελπίζω τουλάχιστον. Γιατί άμα έχει πάλι τόσα, δεν ξέρω. Έχουμε καταναλώσει 27 vegetable cakes. Καλά είναι. Να δούμε πόσα θα χρειαστούμε στο φεύγοντας. Νομίζω τελικά είναι από αυτή τη μεριά. Που μπορεί να ανέβει. Όχι. Είναι από την άλλη μεριά. Μη σας λέω και ψέματα. Εδώ θα μπορούσατε να βάλετε μια γεφυρούλα. Να είναι πιο εύκολο. Ωραία. Κάπου από εδώ νομίζω θα μπορέσω να ανέβω ή θα μείνω εδώ για πάντα. Θα μπορούσα να βάλω ένα foundation κάτω. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει. Αν είχα και μια ράμπα μαζί μου θα την έβαζα. Ωραία. Ωραία, μια χαρά, μια χαρά. Από εδώ και πέρα είναι εύκολο. Έχει κάνει respawn το κόκκινο δωράκι. Έχει κάνει respawn το κόκκινο δωράκι. Ωραία. Αφήνω το στεγόσαυρο εδώ. Και πάω μία. Να δω τι έχει. Οπ, μην το κοιτάξω με το spyglass. Παντελόνι. Δεν θα πω όχι. Και fabricated sniper rifle με τις σφαίρες του και κάτι μου βαράει το βαράει μου κάτι μου το βαράει κάτι μου το βαράει, μισό λεπτάκι μπορώ να πέσω κατευθείαν πάνω του μα ποιος είμαι επιτέλους. Ωραία, έλα φύγε, φύγετε λίγο έτσι. 15 minutes later. Δεν ξέρω, θέλω να πολεμήσω, θέλω απλά να φύγω. Απλά θα φύγω. Απλά θα φύγω όσο μπορώ. Οπ, φορτώνει τον έξω κόσμο. Ξέρεις τι, μέχρι εδώ δεν θα φύγω άλλο. Γιατί μετά κατεβαίνει το ταβάνι και δεν θα μπορώ να κατέβω εγώ από το ζώο μου. Έτσι καλώς από εδώ και έξω δεν έχει ζώα. Σκοτώνω αυτά, βάζω τον στεγόσαυρο σε μπάλα. Και εξαφανίζομαι. Λοιπόν, δεν τα θες όλα αυτά, φέρτα. Κομπλέ παιδιά, κομπλεδότατα. Κομπλεδότατα. Πόσα έφαγε. 33 sweet vegetable cake έφαγε. Μια χαρά. Μια χαρά. 33.000 health έχασε. Άμα το δείτε έτσι. Ναι, αν είχα 33.000 health και 9 που έχω τώρα θα ζούσα. Θα ήμουν δηλαδή κανονικά. Θα μπορούσα να το δώσω αυτό έτσι δώρο για τον κόπο του. Καλά είμαι εδώ, ε. Καλά είμαι εδώ. Ωραία, πάρ' το για τον κόπο σου. Αχ, νομίζω θα πήγαινε τέρμα με το τέτοιο. Όχι, το έχει και timer. Ωραία, λοιπόν, κατεβαίνω. Πες μου ότι κόλλησα πάνω. Όχι, εντάξει, καλά είμαι. Λοιπόν, βάζουμε σε μπάλα αυτό εδώ. Δεν μπορούμε, λέω. Α, μπορούμε. Βάζουμε σε μπάλα αυτό εδώ και εξαφανιζόμαστε. Δεν ξαναρχόμαστε ποτέ ξανά σε αυτή τη σπηλιά. Στο ίδιο σημείο βγάζει και από τις δύο μαπάς. Απλά από εκεί έρχεσαι από εδώ. Κανονικά εμείς τώρα πρέπει να κάνουμε το δράκο. Σας το είχα υποσχεθεί. Απλά θα βγει το επεισόδιο τεράστιο. Το ουράνιο είναι έξω τώρα που το θυμήθηκα. Οπότε θα πρέπει να το πάρουμε απ' έξω. Λοιπόν, φέρω αυτό. Ωραία. Δεν έχει κάτι εδώ. Τίποτα, κομπλέ είμαστε. Κομπλεδότατα. Φέρε μου τα πάντα μου. Φέρτα. Φέρε το ουράνιο. Πώς γράφεται. Βοήθεια. Βοήθεια. Την ουρά σου φέρε μου. Ανέβηκα. Ανέβηκα. Εντάξει. Κομπλέ.
Μη μου αυτόσεις τα πράγματα και δεν μπορώ να τα κάνω pick-up μετά. Ωραία. Λοιπόν, μπορώ. Μπορώ. Όχι, το κρεβάτι το έκανε damage και δεν είναι... Και εδώ είναι άδειο γιατί τα πήραμε. Αλλά μπορώ να το κάνω repair γιατί πήρα λίγα υλικά από το κρεβάτι. Και μόλις το κάνει full repair μπορούμε να το κάνουμε pick-up. Τέλεια. Λοιπόν, κανονικά ναι, πρέπει να κάνουμε το δράκο. Άντε, δεν πειράζει. Αφού το παρακάναμε το επεισόδιο, ας βγει 2 ώρες. Ξέρω εγώ, ας βγει σαν live stream. Λοιπόν, BRB, πάω στο Obelisk. Πάω βασικά να διάσω τώρα από εδώ. Να πάρω τους θεριζινόσαυρους και πάω στο Obelisk να τους αραδιάσω εκεί πέρα. Και τα λέμε σε λίγο για τη μεγάλη μάχη με τον δράκο. Κατέβηκα κάτω να γεμίσω το παγούρι μου. Τέλεια. Γεμάτο φαΐ, γεμάτο νερό, όλα γεμάτα. Οι θεριζινόσαυροι, όλοι στη θέση τους έτσι όπως πρέπει να είναι. Αφήνουμε το ουράνιο εδώ. Έχω βάλει μέσα στο ουράνιο οτιδήποτε δεν θα χρειαστώ μαζί μου. Και όλα είναι έτοιμα. Όλα είναι πανέτοιμα για την επική μάχη με τον δράκο. 1, 2, 3, 4. Ανάβει το Dragon Gamma. Πατάμε. Και καλή μας επιτυχία. Μάλλον. Λοιπόν, τρώω εγώ ένα bug repellent. Δίνω ένα bug repellent σε αυτό. Δεν νομίζω να έχει σημασία, αλλά αφού τα έχω, τσάμπα είναι. Και καλά για να μην μας βλέπουν τα αντιμορφόντων. Δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει καθόλου, αλλά είναι τελείως τσάμπα, δεν χάνουμε κάτι. Λοιπόν, για να δούμε. 19 γιουτήρανοι. Όλοι έχουν ή 8 ή 9 sweet vegetable cake μέσα τους. Και για να δούμε. Λοιπόν, μπαφάρουμε μία. Σφυράμε μία. Μπαφάρουμε ξανά, δεν χρειάζεται δεύτερη φορά. Αλλά θέλει μία δεύτερη φορά το σφύριγμα για να ακούσουμε. Λοιπόν, νάτος ο δράκος. Εδώ πάνω το κεφάλι μας. Για να δούμε τι θα δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Κλείνω το spyglass. Νομίζω δεν το χρειαζόμαστε. Έχει μπάρα τον boss πάνω το κεφάλι του. Φοβερός ο δράκος. Άντε, κατέβα κάτω να παλέψουμε. Έχουμε 24 λεπτά, δεν έχουμε όλο το χρόνο δικό μας. Εγώ εκεί πάνω δεν μπορώ να ανέβω. Πρέπει εσύ να κατέβει. Παιδιά, κατεβαίνει. Παιδιά, κατεβαίνει. Παιδιά, κατέβηκε. Παιδιά, κατέβηκε. Έρχεται κατά πάνω μου. Γρήγορα. Όχι εμένα. Όχι εμένα. Εγώ δεν σου έκανα τίποτα. Α, τους έκαψε. Τους έκαψε. Τους έκαψε. Λοιπόν, το έχουν vegetable cake που θα κάνουν heal από μαναχή τους όποτε θέλουν να κάνουν. Δεν έβγαλε τη μορφόντων και τέτοια. Νομίζω μόνο στο α τα βγάζει. Ωραία. Εγώ τώρα θα κάνω κάτι πολύ θαραλέο. Θα κάνω. Θα κάνω έτσι. Και θα πυροβολάω με το πυροβολητήρι μου. Αρκεί να μην με κάψει, γιατί άμα με κάψει κάηκα. Ωραία. Τα φυτοφάγα ζώα τρώνε λίγο λιγότερο damage από τη φωτιά γενικότερα. Οπότε ακόμα ένα συν για να έχουμε θεριζινόσαυρους. Λοιπόν, τελειώνει το buff τους. Πάμε να τους το ανανεώσουμε. Μπράβο. Τίποτα, λίγο έμεινε. Λίγο έμεινε. Λίγο έμεινε. Μια τρίχα έμεινε. Καθόλου δεν έμεινε. Τίποτα, απολύτως δεν έμεινε. Τίποτα, τίποτα. Κερδίσαμε! Ακόμα μια φορά. Ήταν πανεύκολο. Ήταν λίγο εύκολο. Λοιπόν, πήραμε 80 elements. Πήραμε και ένα τρόφι. Τα elements δεν τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το server καθόλου. Θα τα πετάξουμε. Ναι, γιατί είναι λίγα στο γκάμα που παίρνουμε. Για να δούμε εδώ τι πάθανε τα παιδιά. 5. Βλέπεις, φάγανε. 6. 5, έκανε ένα passive. 5. Είχανε 8 με 9 και έχουνε 5 με 6. Που σημαίνει ότι φάγανε 3 το καθένα. Αλλά βλέπεις είναι full η ζωή σχεδόν. Δεν πάθανε τίποτα απολύτως. 4 αυτοί εδώ φάγανε ένα παραπάνω. Πάρα πολύ ωραία πήγε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο Alpha Dragon. Απλά ο Alpha πριν κατέβει σου στέλνει πρώτα minions, διμορφόντων και πτερανόντων. Θέλει πολύ προσοχή γιατί τα διμορφόντων κάνουν damage στον παίκτη. Οπότε εμείς πρέπει να κάτσουμε λίγο πιο πέρα και να αφήσουμε τα άλλα ζώα να σκοτώσουν τα minions.
Και αφού σκοτώσουμε τα Minions, μετά από λίγο κατεβαίνει ο Δράκος. Αν αργήσουμε να σκοτώσουμε τα Minions, εκεί είναι πρόβλημα, γιατί κατεβαίνει ο Δράκος και τα έχουμε όλα μαζί. Οπότε θέλει να επικεντρωθούμε στα Minions, φυράμε ένα aggressive και τα ζώα μας πάνε και τα σκοτώνουν όλα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δράκος και αυτό ήταν το επεισόδιο. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, βοηθάει πάρα πολύ το like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι και δεν έχετε κάνει ακόμα subscribe, κάντε subscribe, πατήστε και το καμπανάκι, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας, ό,τι θέλετε να μου πείτε. Γράψτε το κάτω στα σχόλια και τα λέμε την τρίτη τελευταίο επεισόδιο, όπου θα πάμε στην Tech Cave και θα είναι το τελευταίο επεισόδιο. Η Πέμπτη, Σάββατο, μία από τις δύο μέρες, ξεκινάμε καινούργια σειρά στο Scorched Earth. Λοιπόν, γεια σας από μένα, τα λέμε την μεθαύριο, την Τρίτη, με την Tech Cave.